Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Άμα από τώρα στην πόλη του Θεού, θα μας την πέσει ο Τρέγιας αύριο. Δεν θα πεις ψέματα. Δεν θα πω ψέματα. Δεν ψέματα. Είναι αλήθεια λες. Μπράβο, Νίκο. Φίλε, να σου πω κάτι. Σ' ακούω. Πρέπει να λέμε αλήθειες. Ναι. Αν είναι να προπαγανδίζουμε. Αν ναι. Όχι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι μία. Πάντα είναι μία η αλήθεια. Μπορούμε κι εμείς πολύ εύκολο να κάνουμε προπαγάνδα. Ναι. Έτσι. Προς μία ομάδα. Σωστά. Όμως πρέπει η αλήθεια πάντα να νικάει και πρέπει. Και οι δύο, όχι μόνο εμείς οι δύο, mm-hmm. όλοι μας. Και ο Τάσος όταν κάνει εκπομπή, όλοι mm-hmm. πρέπει να λέμε αλήθειες. Αν είναι να προπαγανδίζουμε. Νομίζω ότι το προσπαθούμε, νομίζω. Και Εντάξει. το καταφέρνουμε. Εντάξει. Ο καθένας από τη δική του πλευρά, έτσι. Είπαμε. Γιατί είπαμε, η αλήθεια είναι μόνο μία. Μπράβο. Δεν είναι όπως τη θέλει ο καθένας, την βλέπω. Βλέπω, μπαίνεις πολύ δυναμικά, κύριε Μπουγκάτσα. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι πραγματικά αυτό το ηχητικό το προηγούμενο που ακούσαμε είναι φανταστικό. Εγώ το έκανα. Συγχαρητήρια. Εγώ όχι τεχνικά το έκανε ο φίλος μου ο Σταύρος Αδάνας. Το άκουγα και παλιότερα όταν κάνατε μαζί με τον Δημήτρη Χατζηαθανασίου. Αυτό είναι σήμα εκπομπής μου. Φανταστικό, συγκινητικό. Βέβαια, εντάξει, ήμασταν μέσα και εγώ και εσύ, όπως θυμάσαι. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας στο εξωτερικό. Νομίζω ποτέ ελληνικός σύλλογος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Στην Ισπανία, όχι. Δεν έχει δει ποτέ ελληνικός σύλλογος μέσα στην Ισπανία και δει την τεράστια, την πανίσχυρη Ατλέτικο Ντε Μαντρίτ. Την κάτοχο του θεσμού. Την κάτοχο του θεσμού. Και το Super Cup. Του Super Cup, μια πανίσχυρη ομάδα. Νομίζω ποτέ δεν θα βρεθεί η ελληνική ομάδα να την κερδίσει και μάλιστα δύο φορές εκείνη τη χρονιά. Μπράβο. Αυτό το κατάφερε μόνο. Ήσουν μέσα στο γήπεδο, αλλά ήσουν λίγο σε μια κατάσταση πρέπει να έχει πιει λίγο. Ήμουν λίγο πιωμένο. Το λίγο εντάξει, υπηκή χαρακτηρισμό. Γιατί με φώναξε και δεν με γνώρισε. Όταν τελείωσε το παιχνίδι. Σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό της Μαδρίτης. Και? Έκανα το σταυρό μου. Ναι. Και πραγματικά ήταν η πρώτη φορά που προσευχήθηκα πραγματικά όμως Ωραία. Στο Θεό και είπα Θεέ μου, Ωραία. Τώρα μπορώ να κλείσω τα μάτια μου ευτυχισμένος. Ωραία, για δες τώρα πριν θα πω στα διαδικαστικά να καλησπερίσουμε όλο τον κόσμο, να πούμε ότι ο Τάσος λείπει σήμερα, έχει κάποια θεματάκια έτσι, να διευθετήσει θέματα υγείας, όχι σοβαρό, μην τρελαίνεστε, είπαμε. Το είπε και χθες άλλωστε με τα δόντια του άνθρωπος έχει να κάνει. Αλλά δες τώρα, ωραία ιντρικαδόρικη ερώτηση που και εγώ την έχω κάνει στον εαυτό μου. Εγώ την έχω απαντήσει. Θέλω να δω τι θα απαντήσει εσύ. Αν σου έλεγαν, ήσουν και εσύ κιόλας έτσι, και εγώ ήμουν στη Μαδρίτη. Αυτό, αυτή τη βραδιά την αλλάξεις με ένα κύπελο, όχι πρωτάθλημα. Με ένα κύπελο, θα το άλλαζες. Κύπελο Ελλάδος. Δηλαδή στο ΆΚΑ, να κερδίζαμε στο ΆΚΑ και όχι στη Μαδρίτη. Μόνο που δεν απαντάς γρήγορα. Όχι, ζάχω αλήθεια. Όχι, καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Αλλά συγκεκριμένα. Αλήθεια, με την καρδιά με την καρδιά θα σε απαντήσω. Ναι, ωραία. Συγκεκριμένα εκείνο τον τελικό τον ήθελα, φίλε. Το 10. Το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ τον ήθελα. Δηλαδή ένα λεπτό. Α, σου έλεγα άλλο τελικό, θα μου έλεγες. Δεν ξέρω άλλο να. Αν τον βγάλ το ΆΚΑ. Μετά με ένα κύπελο. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση, Ζάκο. Είδες πολύ γιατί δύσκολη. Σου είπα, γιατί εκείνη η βραδιά, όταν του φωνάζαμε. Ναι. Βούρτσα πάλι, ΟΕ. Δεν το καταλάβαινε. Στους Ισπανούς. Όταν την άλλη μέρα κάναμε βόλτα, στην Πλάθα Ντε Μαγιόρ και μας αγκάλιαζαν με τις φανέλες του Άρη και μας αγκάλιαζαν ο παδί της Ρεάλ. Ναι. Και μας δίνανε το χέρι και μας λέγανε μπράβο, Έκτορ Κούπερ. Προφανώς δεν βγήκε στο βράδυ εσύ εκείνο το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ, όχι, φίλε μου. Βγήκαμε εμείς. Το ίδιο βράδυ, όχι. Βρήκα το επόμενο πρωί και όλη τη μέρα, βέβαια, όλοι ήμασταν έξω. Αλλά συγκινήθηκα όταν ο παδί της Ρεάλ μας αγκάλιαζαν. Μας δίνανε το χέρι και μας λέγανε συγχαρητήρια. Ένιωσα περήφανος όταν ο παδός της Τρεάλ μου δίνε το χέρι και με φιλούσε. Ωραίο. Σου μιλάω δηλαδή αλλά αυτό το συνέστημα, γιατί μου λες για το κύπελο. Ωραίο και το κύπελο. Ωραίο και το κύπελο. Το κύπελο όμως είναι εδώ στην Πανανία μας. Ναι. Στην Πανανία μας. Σωστό. Θα το μάθουμε εγώ, εσύ, κανένας. Ούτε ο Ισπανός ο παδός Τρεάλ θα μάθει. Μα γι' αυτό το βάζω και ρωτάω, φίλε, θα το άλλαζε. Το κύπελο ήταν καλό, θα ήταν καλό όσον αφορά τι, την ανανέωση στο οπαδικό κομμάτι. Ωραία. Με το ΆΚΑ όμως δεν το σκέφτεσαι καθόλου. ΆΚΑ θα έλεγες. Το ΆΚΑ θα ήθελα, φίλε. Εντάξει, το ΆΚΑ γιατί ήμασταν 30.000. Η μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση όλων των εποχών στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ούτε θα γίνει. Ροδάνη και εκεί πραγματικά, ήθελα να το σηκώσω. Και δεν ξέρω αν ακόμα ήμουν εκεί. Ωραία. Μετά από 9 χρόνια. Ιωάννη Ζάτση στην Νικοληψία. Όπως καταλάβατε, Νίκος Μπουγκάτσα σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα θα σας κρατήσουμε, πιστεύω, καλή συντροφιά. Στο Λίμπερο βρισκόμαστε στους 107 και 4. Στο κυτρινό μαύρο Λίμπερο. Στο κυτρινό μαύρο Λίμπερο σήμερα έτσι κι αλλιώς. Θα είναι κυτρινό μαύρο το Λίμπερο. Από τις 8 μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε, πιστεύω, καλή συντροφιά εδώ με τον Νίκο. Να τον ευχαριστήσω κιόλας που δέχτηκε την πρόσκλησή μου. Ξέρεις, αυτά τα δημοσιογραφικά τα τύπικα. Ευχαριστώ, Νίκο, που ήρθες και παράτησες δουλειές σου. Ναι. Ναι. Ποιες δουλειές παράτησες, θα πας μετά στο Εσκομπάρ. Τον καφέ. Θα πιεις μετά, ρε Μπουγκάτσα. Και 10 η ώρα, 10 και 10 θα είσαι στο μαγαζί. Θα σε πετάξω τσακ τσουκ. Λοιπόν, μπαίνουμε λίγο. Έχουμε κάποια έτσι, Νικόλα.
κάποια θεματάκια. Πολλά να θέματα, πούμε ότι θα ανοίξουμε τις γραμμές αργότερα. Εντάξει, λίγο θα παρακαλέσουμε τον κόσμο. 9 αργότερα. Ώρα. 9 η ώρα, εντάξει. Μπορεί και λίγο νωρίτερα, μπορεί και λίγο αργότερα. Λογικά σε 9. Το 23-12-87 και 3 οκτάρια, όπως και το 69-45-287 και 3 οκτάρια, ανενεργό προς το παρόν. Ο τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας στέλνετε το σχόλιο σας, τη σκέψη σας στο 54-526. Υπάρχει φυσικά και το Facebook. Και ο Νίκος νομίζω έχει post και εγώ. Με κατευθείαν. Αφού το παλτό Κούπερ κοιμήθηκε, πού να πάρει κύπελο. Κατάλαβε, δεν χρειάζεται ποιο σα λέει αυτό. Εντάξει. Ποιο. Ο BBC. Είναι πολύ εύκολο. λοιπόν, θα τον περιμένουμε και αυτόν στι γραμμέ αργότερα. Ο Χρήστο, αγαπάμε. Μπουγάτσα και ντρούλινγκ. Ωραίο δίωρο θα έχουμε. Να σε καλά, Χρήστο, φίλε μου. Πάμε λίγο, ξεκινάμε με την ειδησιογραφία τη ημέρα και φυσικά το θέμα που έσκασε το απογευματάκι είναι σημαντικό, έτσι. Νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, η Amani Suisse. Suisse δηλαδή η Ελβετία. Ναι, εταιρεία είναι της, εταιρεία συμφερόντων του κυρίου Καρυπίδη. Πάμε στο αδελφής του κυρίου, αδελφής του νομίζω. Καρυπίδη και της αδελφής του Καρυπίδη. Καρυπίδη είναι. Μην βλέπεις φωτογραφία, είδες φωτογραφία η γυναίκα. Όχι, μέσα γράφει τους αδελφούς. Θα το διαβάσουμε, θα το διαβάσουμε εμείς, μην στεναχωριέσαι. Δεν είναι του Καρυπίδη. Εγκρίνεις νομίζω η αδελφή του κυρίου Καρυπίδη, πανέμορφη. Πώς? Θεά. Θεά. Θεά, βέβαια. Θεά. Αλλά νομίζω ότι είναι της αδελφής του. Πάμε, πάμε, διαβάζουμε, εμείς δημοσιογράφοι δεν είμαστε, διαβάζουμε από το All About Aris, το σχετικό κείμενο είναι και μικρό. Οι άνθρωποι του Άρη κινήθηκαν μυστικά και μεθοδικά και πλέον είναι εφικτή νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα, το πιο σημαντικό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κύριε Μπουγάτσα, ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ στην Amani Suisse σε ποσοστό 89,93%, δηλαδή κάτι λιγότερο από 90%, έτσι. Η εταιρεία ανήκει στην Ειρήνη Καρυπίδου και εδρεύει στο Λουγκάνο. Λουγκάνο, Ελβετία. Ελβετία. Πόσο ήταν η αύξηση, πόσο γράφει. Θα σου πω στο τέλος, ένα εκατομμύριο. Η κίνηση αυτή έγινε για προφανείς λόγους, βάζοντας τέλος όσους ήθελαν να μπλέξουν τον Άρη με τις υποθέσεις στον Μάρκετ και τις προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Καρυπίδη. Οι άνθρωποι του Άρη κινήθηκαν μυστικά και μεθοδικά και πλέον είναι εφικτή και νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ παράλληλα ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότητες με την Κίνα και πολλές άλλες χώρες. Και όλα αυτά με την επίσημη ανακοίνωση από την ΕΕΑ, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, και ότι αυτό συνεπάγεται. Άρα, Νίκο, είναι σημαντικό γιατί μπαίνει πλέον, να το πω σε εισαγωγικά, τα φόπλακα σε διάφορες ψιθύρους και σε διάφορα καφενιακά ή και μη έτσι, σχόλια που θέλαν να μπλέξουν τον Άρη γενικότερα, και σε αυτό όπως λέει εδώ και το All About Aris και σε υποθέσεις με τις παλιές υποθέσεις που έχει ο κύριος Καρυπίδης, που αν θυμάμαι καλά και προσφάτως σε μία δικαιώθηκε με τον Μαρινόπουλο. Καλά, αν το δει το Μαρινόπουλο, γράψε μου. Λοιπόν, βάζει τέλος όλα αυτά και πλέον είπαμε 90%, να μην λέμε 89,93%, 90% είναι ο Άρης ανήκει σε αυτή την εταιρεία, είπαμε, Amani Suisse. Ναι, να πούμε λίγο ότι για το Μαρινόπουλο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δικαιωθεί ο Καρυπίδης. Σου είπα και πριν κάποια ούτε εβδομάδα. Πολλά εκατομμύρια τα χρήματα, ναι, που πρέπει, νομίζω, να πήρε. Νομίζω, να μην πω κοτσάνα στον ΕΤΕ, και ότι το εκδικάστηκε ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τώρα νομίζω αυτό πρέπει να το πάρει, νομίζω, από το ελληνικό δημόσιο. Καλά, άμα πάρει. Καλά, εντάξει, θα το πάρει. Σίγουρα. Αλλιώς να γίνει εκποίηση της περιουσίας του Μαρινόπουλου και να πάρει τα χρήματα. Ποιες περιουσίες, δεν υπάρχει τίποτα. Τι περιουσία. Αυτά τα σπίτια, δεν έχει σπίτια ο Μαρινόπουλος. Πού να ξέρω, τι είμαι εγώ, δικηγόρος του Μαρινόπουλου. Δεν κατάλαβα. Στην Αμερική είναι. Φιλοφυλακή. Στην Αμερική. Να τον πιάσουν την Αμερική. Ναι, η Αμερική. Είδες, δεν τα ξέρεις. Λόγω του, ο Τζίμις δεν σταμάτησε. Η Αμερική δεν εκδίδει για οικονομικό έγκλημα κανέναν, φίλτατε. Τους Αχουδάνης που είναι. Γι' αυτό πήγε εκεί. Όλοι εκεί είναι. Επαναλαμβάνω, με επιφύλαξε όλο αυτό, αλλά ο Τζίμις μου το έχει πει και νομίζω έτσι είναι. Για οικονομικό, ας το πω σε εισαγωγικά, έγκλημα δεν εκδίδεται. Γιατί δεν ξέρω αν έχουν τελεσίδικήσει αυτές οι υποθέσεις. Γιατί όλο ακούς τελεσίδικη και απόφαση, τελεσίδικη και όλο από πίσω σκάει και κάποια άλλη. Πρόσφατα δικαιώθηκε, επαναλαμβάνω, αν θυμάμαι και το ποσό ήταν 5,87 εκατομμύρια ευρώ που έχει να παίρνει ο κ. Καρυπίδης. Τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει αυτό και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι σημαντική. Και φυσικά. Επαναλαμβάνω, εμάς μας ενδιαφέρει σαν Άρης, όχι ο κύριος Καρυπίδης, οποιοδήποτε είναι πρόεδρος στον Άρη, έτσι, μετά από αυτά που έχουμε περάσει, Νίκο, τις τελευταίες 2 δεκαετίες, μας ενδιαφέρει η ομάδα να εκπληρώνει τους στόχους της και να είναι πληρωμένη, έτσι.
Αυτά είναι τα δύο πολύ σημαντικά. Να είναι πληρωμένοι απάντες και να πετυχαίνει τους στόχους τους. Είναι, λέμε τώρα, Ευρώπη, κύπελο, πρωτάθλημα, αυτά μας ενδιαφέρουν. Τώρα, όλα τα άλλα, γιατί εδώ κοντολογείς με τον Τάσο Μαλώνο, μου λέει Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει, φίλε, αν είναι Ολυμπιακός. Τα κάνει αυτά. Αν τα κάνει, είμαστε καλά. Αν δεν τα κάνει, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν η ομάδα είναι απλήρωτη, αν η ομάδα δεν εκπληρώνει τους στόχους, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Ο Ζαγοράκης ΑΕΚ ήταν. Αυτό δεν παίζει. Ναι, εντάξει, του τα έχω πει 100 φορές. Και ο Βρίζας Ολυμπιακός. Άλλωστε το μικρόβιο, το κίτρινο μικρόβιο, έχει μπει στο αίμα του. Ναι, αυτό είναι, βλέπεις, αυτό δηλαδή είναι συνεχώς... μία σε διακόπτω. Είναι μία δήλωση που είχε κάνει, νομίζω, όταν ήταν στη Βέρεια κιόλας, ότι ήταν από μικρός Ολυμπιακός. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχει μπει το μικρόβιο του Άρη μέσα του και τον βλέπει συνεχώς κυκλοφορεί. Και καθόλου απίθανο αύριο μεθαύριο να το δει και μετά του του Άρη στο μπράτσο του. Έτσι, να κάνει το Θεό. Καθόλου απίθανο. Έχει μολιαστεί το κίτρινο μικρόβιο μέσα του. Και ο άνθρωπος δείχνει ότι έχει αγαπήσει την ομάδα και παλεύει να τη δει πρωταγωνιστρία. Να σου πω ένα όνομα αυτή τη στιγμή. Για πες τι όνομα. Και να πιάσουμε Σιδηρόπουλος. Ναι. Επειδή βλέπω και θα πρέπει να είμαστε στις ώρες μας σωστοί. Διάλειμμα. Θα κάνουμε σε δύο λεπτά και δεν ξέρω να κάνουμε κανένα άλλο σχόλιο. Βέβαια, έχουμε να πούμε για την πορεία. Αυτό. Και για το ματς Κυριακής, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και για το Σιδηρόπουλο και γενικά για την πορεία του Άρη, γιατί τελευταία φορά νομίζω που ήρθες έρχεται αρκετούς μήνες. Μία φορά ήρθες, δεύτερη είναι αυτή. Λοιπόν, θέλω ότι και την άποψή σου, γιατί εμείς εντάξει, τα λέμε εδώ πέρα και εγώ και ο Τάσος για τις ομάδες μας. Και εσύ θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου άποψη για τον Άρη, έτσι. Πώς είδες, θέλω ειδικά, γιατί εγώ σε παρακολουθώ νομίζω και πολλοί κόσμος και στο Facebook, την άποψή σου για, γιατί είχες πάρει θέση και δικαιώθηκες. Για σχετικά με Ερέρα, αν το πούμε, δικαιώθηκες γιατί δεν τελείωσε η χρονιά. Εντάξει, να κρατάμε. Ερέρα και Παντελίδη. Εντάξει, μην λες ακόμη, ποτέ μιλές ποτέ. Σωστά, να τελειώσει η χρονιά. Έτσι. Σωστά, βέβαια. Να τελειώσει η χρονιά. Σωστά. Και μετά θα. Και αν θέλεις την άποψή μου, για μένα, για να το ξεκινήσουμε έτσι και να κάνουμε και το διάλειμμα, για μένα το ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη δεν είναι επιτυχία. Για μένα θα είναι επιτυχία όταν κάπου το Άρης αρχίζει διεκδικεί και κατακτεί τίτλο. Συμφωνώ απλά επειδή. Η ομάδα 4 χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχε πουθενά. Ωραία, ναι, έτσι. Νομίζω, σαν πρώτη χρονιά μετά την τετραετία ανυπαρξία, νομίζω είναι καλή η τέταρτη θέση που θα βγει ο Άρης. Τέταρτη λες, επιμένεις. Αυτό το είχα πει, Ζάχος, το είχα πει από την αρχή της χρονιάς, ότι ο Άρης θα βγει τέταρτος. Και είναι αυτή τη στιγμή μια ανάσα από την τέταρτη θέση και θα είναι τέταρτος. Και γι' αυτό, όχι, δεν είναι μια ανάσα. Εγώ διαφωνώ, θα σου πω αργότερα. Θα περάσουμε όμως τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά ακριβώς πάνω σε αυτό. Θα επικεντρωθούμε στον Άρη για το μάτς της Κυριακής και για την τέταρτη-πέμπτη θέση και οτιδήποτε άλλο. Θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Πανικός μηνυμάτων, Μπουγατσίνιο. Λοιπόν, πρώτα εδώ έχω φίλους από τον Εύωσμο, μου στέλνουν, ο 797 ο φίλος. Ζάχο, δώσε πολλά χαιρετίσματα στον Νίκο, τα παιδιά από τον Εύωσμο. Κατάλαβες, ήρθαν προχθές στο μαγαζί. Στο Πάο Κάρης είχαν έρθει στο μαγαζί. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί εντάξει, τραβηχθήκαν από τον Εύωσμο. Πολύ μακριά. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας και στον φίλο μας το Λευτέρη από τη Στουτγκάρδη, αν θυμάμαι καλά. Πασενίδης. Έτσι, ναι, το φιλαράκι μας. Να είναι καλά, μας ακούει. Καλησπέρα στο Στουτγκάρδη. Άρρωστο Αριανό. Ζάχο και Νίκο, καλή εκπομπή. Όπως και τον κύριο Κότσι, να στείλουμε τα χαιρετίσματα. Και γενικά πανικό. Λοιπόν. Δεν διάβασα όμως τον βασικό υποστηρικτή. Δώσε μου ένα λεπτό και θα ξεκινήσουμε. Έχουμε 20 γεμάτα λεπτά να σχολιάσουμε πριν το επόμενο διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε το Πορκί το Ψήτο Πολέο που για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς. Μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου είναι η διεύθυνση του Πορκίτο και delivery στο 2315-20555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μερικές λαχταριστές προσφορές. Δύο μπέρκες με γύρο και μία Coca-Cola 5 ευρώ. Ένα special burger και μία Coca-Cola 4 ευρώ. Δύο special burgers, ένα τσίκις και μία Coca-Cola μόνο με 5,90 και ένα κλάπα λαντικών και Coca-Cola 5 ευρώ, κύριε Μπουγάτσα. Λοιπόν, ξεκινάμε, με Σιδηρόπουλο. Αυτό που σχολίασα και χθες, όταν ακούγαμε τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμασταν στην Αλφαθήνη και φυσικά, έτσι, Σιδηρόπουλος δεν είχαμε καλές αναμνήσεις. Θα μου πεις και από ποιον είχαμε, με ποιον διετή έχουμε καλές αναμνήσεις. Με κανένα.
Ωραία. Με κανένα. Καταρχήν, εγώ θέλω πριν πούμε για τον Σιδηρόπουλο. Είχα πει κάτι, είχα κάνει μια ανάρτηση στο γκρουπάκι του Άρης 1914 και είχα πει να κάνει το πάνω ο Καρυπίδης, το παν, ό,τι μπορεί, ό,τι περνά το χέρι του, ώστε ο Άρης στα ντέρμπι να παίζει με ξένους διαιτητές. Έτσι, στα ντέρμπι ο Άρης να παίζει με ξένους. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε ο Άρης από τις ομάδες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Αλλά Παναθηναϊκό είναι για γέλια. Παναθηναϊκός, αλλά βάζω και τον Παναθηναϊκό γιατί δεν παραμένει μεγάλο σωματείο. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, Ζάχο, έχει κόψει 103.000 εισιτήρια συνολικά. Ναι. Είναι τέταρτο στο μέσο όρο εισιτηρίων και είναι απαράδεκτο η ομάδα που είναι τέταρτη στο μέσο όρο εισιτηρίων να παίζει με Έλληνα διαιτητή. Είναι απαράδεκτο. Ο Καρυπίδης το προσπάθησε, πήγε πριν μήνες στον Περέιρα, αν θυμάσαι. Στην αρχή της στην αρχή. Και ο Περέιρα του είπε: δεν έχουμε χρήματα, το μπάτζετ δεν μας κάνει. Κάτι και μαθαίνω, έμαθα προχθές ότι στο παιχνίδι, στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο θα είναι ξένος διαιτητής. Φιλικό. Ναι, σε αντίθεση με το ματς Ολυμπιακού Άρη που είναι η ντερμπάρα της ντερμπάρας, ο ντερμπάρα, να παίζει Έλληνας διαιτητής. Λοιπόν, εγώ τη Δευτέρα ήμουν διατεθειμένος να βάλω πολλά χρήματα. Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Στο διπλό. Παίζω μόνο τον Άρη, στοίχημα. Παίζω μόνο τον Άρη και πότε κερδίζω, πότε χάνω. Mm-hmm. Ήθελα να βάλω πολλά χρήματα στο διπλό του Άρη. Όταν έμαθα το όνομα Σιδηρόπουλος, ναι, με έπιασε κρύος υδρότας. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα, δεν τα έβαλα τα χρήματα. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία, κύριε Σιδηρόπουλε, Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλη ευκαιρία να αποδείξεις ότι πραγματικά οι Έλληνες διαιτητές είναι ικανοί και αξίζουν να παίζουν τα ντέρμπι. Εγώ... Απέδειξε το. Συγγνώμη, Ζάχο. Ναι, ναι. Απέδειξε το. Κυριακή κοντή γιατί. Παίξε 50-50. Μπες μέσα και παίξε 50-50 τις δύο ομάδες. Απέδειξε ότι φοράς παντελόνια και παίζεις 50 ρίσια. Απέδειξε το. Και λοιπόν, διέψευσε όλους που λένε ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν αξίζουν. Διέψευσε τους όλους. Ναι, εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι τόσο καλοί διαιτητές. Φυσικά και οι ξένοι δεν είναι πολύ αρκετοί, δηλαδή δεν το βάζω Έλληνας ξένος. Απλά θεωρώ ότι για την Κυριακή πιστεύω θα είναι καλή διετσία. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύω ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν είναι διεκδικήσιμο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος, λέω εγώ, να σμπροκτεί οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι λέω. Θα μου πει στο παρελθόν, έχει έρθει ο Ολυμπιακός στο Χαριλάου, τελευταία αγωνιστική. Πρόσεξε, μην το θυμάμαι. Είναι τέλη δεκαετία 80 ή αρχές 90, νομίζω είναι το μάτς αυτό. Όχι αδιάφορο. Πρωταθλητή, τελευταία αγωνιστική ήρθε, ρε. Το 1-5. Όχι. 2-0 με 2 γκολ του Λιολίδη, αν θυμάμαι καλά. Ναι. 2-0. Πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή και 8-0 να χάσει πρωταθλητή είναι. 2-0 τον κάνει ο Άρης και θυμάμαι ένα offside γκολ το 2-1 και το 2-2 που έπεσε ο Γιαννακόπουλος, αν θυμάμαι καλά. Και γελούσα και. Δηλαδή ακόμη και πρωταθλητή να τον σμπρώξει να μην χάσει. Εντάξει, πιστεύω όμω λίγο έχουν αλλάξει οι εποχέ, να είμαστε και λίγο εντάξει. Να μην εθελοτυφλούμε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Φυσικά όχι τόσο πολύ, ούτως ώστε να λέμε ότι όλα είναι ισόνομα και ισότιμα με τίποτα. Εμένα η άποψή μου είναι γνωστή για ξένους διαιτητές, φωνάζω πάνω από 5-6 χρόνια. Και γενικά να διοργανωθεί το πρωτάθλημα από την αγγλική ΕΠΟ και αγγλικός, να είναι ο αθλητικός δικαστής. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν πλέον από αυτούς που έχουν σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, να μην τους βάζουμε όλους σε ένα καζάνι, αλλά και οι λίγοι σωστοί μπορεί μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα να κρύβονται και να χάνονται. Λοιπόν, θα περιμένουμε την Κυριακή για τον κύριο Σιδηρόπουλο. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε καλή διαιτησία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που σου είπα και πριν, να αποδείξει, ναι, να αποδείξει ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι ικανοί και αξίζουν να παίζουν τα ντέρμπι. Έτσι. Ναι. Και να μην φέρνουμε ξένους διαιτητές. Περιμένουμε να τον δούμε. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, Ζάχο, το συγκεκριμένο, ναι, μάτς, είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, δεν ξέρω αν συμφωνείς, που ο Άρης κατεβαίνει με τεράστιες ελπίδες, με τεράστιες αξιώσεις για να πάρει το μάτς. Όχι, 20 χρόνια όχι. Πολλά έβαλες. Δηλαδή, εκείνο το μάτς που θυμάμαι και εσύ που οριώσου με το Χαραλαμπίδι. Με το Χαραλαμπίδι, που ήταν καλύτερο. Βέβαια, το θυμήθηκες. Υπάρχουν 8 αποφάσεις. 8 αποφάσεις που δεν υπάρχει όμως, και βιντεάκι. Όμως πρόσεξε. Ναι. Εκείνη τη βδομάδα. Και στο Χαριλάου με το ζωγράφο. Εκείνη τη βδομάδα, ναι, μεν ο Άρης έπαιξε μπαλάρα και αδικείται, ναι, από το Χαραλαμπίδι. Σου κατακριουργήθηκε. Ναι. Αλλά αν θυμάσαι, ναι, δεν κατέβηκε ο Άρης, δεν κατέβαινε με τόσες αξιώσεις. Ναι. Κατέβαινα με χαμηλή ομάδα. Ναι, με καλή ομάδα. Θα λάω με το 2-0 που έγινε 2-3, ναι, με το ζωγράφο. Εγώ λέω τώρα για το Καρασκάκη. Αυτή, ναι, τη στιγμή ο Άρης κατεβαίνει με τεράστιες αξιώσεις να πάρει την νίκη. Με αυτοπεποίθηση. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα δεν το λέω εγώ, ούτε εσύ, το λένε όλοι οι ουδέτεροι, ότι ο Άρης παίζει αυτή τη στιγμή την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Τελευταίο μήνα πιστεύω, ναι. Παίζει την καλύτερη μπάλα. Το λένε όλοι
Ούτε, όχι, δεν μιλάω, δεν το, σίγουρα δεν το λένε οι παοξίδες, έτσι. Ναι, εντάξει, και, δεν το λέμε, λέει, και δεν σου λέω το λέμε εμείς, το λένε ουδέτεροι. Το λένε οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Το τελευταίο μήνα παίζει καλύτερο. Δημοσιογράφοι το λένε όλοι, του άρεσε αυτή τη στιγμή, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι ο πιο φορμαρισμένος. Κάθεσαι στην τηλεόρασή σου ένας φίλαθλος που είναι στον Εύρο, που είναι στην Κρήτη, που είναι στην Πελοπόννησο. Κάθεται να ανοίξει την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ, παρένθεση. Μας πιάσαν κορόιδα. Οι ηθήνοντες της ΕΡΤ πραγματικά μας πιάσαν κορόιδα. Ναι. Τζάμπα πήραν τα δικαιώματα του Άρη και έχουν τρελές τηλεθεάσεις. Η ΕΡΤ, η οποία δεν έχει πάνω από 0,1 τηλεθέαση, όταν παίζει ο Άρης χτυπάει τρελά αστρονομικά νούμερα. Μπράβο, κύριε της ΕΡΤ, μας πιάσετε κότσο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Άρης, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που κάθονται όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι και θαυμάζουν και γουστάρουν την μπάλα με την ΑΕΚ, υπήρχε άνθρωπος, μη Αριανός, που μου είπε: Νίκο, δεν ήθελα να τελειώσει το μάτς. Ναι, ήταν ωραίο παιχνίδι. Δεν ήθελα να τελειώσει το μάτς με την ΑΕΚ. Ήταν απολαυστικός ο Άρης. Αυτός είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Παίζει την καλύτερη μπάλα, αδικείται από τη βαθμολογία. Αδίκησε τον εαυτό του ο ίδιος. Και τον αδίκησε γιατί Ζάχομαι. Ο ίδιος. Γιατί Ζάχομαι αδίκησε τον εαυτό του Άρης. Τώρα πάμε στο άλλο. Είδες ασίστ. Θα πάμε στο Ερέρα Παντελίδης. Γιατί δυστυχώς, φίλε Ζάχο, για πες. Ο Άρης έκανε μια κακή επιλογή το καλοκαίρι. Πήρε ένα προπονητή μέτριο. Έως κακό, Ισπανό. Ναι, αλλά οι επιλογές είναι δικές του. Οι επιλογές ήταν του Διαμαντόπουλου πλην του. Πλην. Των Ισπανών. Πλην του, όχι των Ισπανών, πλην του Βέλεθ και νομίζω και του Κουέστα. Ναι. Όλες οι άλλες επιλογές ήταν του κυρίου Διαμαντόπουλου. Ναι. Συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο για τις επιλογές που έκανε στην ομάδα μας. Ναι. Βγήκαν όλες οι επιλογές. Πλην του Κολάσο. Όλες δεν βγήκαν, εντάξει. Πλην του Κολάσο και ίσως και του Γιουνές. Έτσι, όλες οι υπόλοιπες βγήκαν για μένα. Και του αριστερού μπακ. Πώς λεγόταν ο, ο αριστερός μπάκρε, φίλε, ο Ισπανός κι αυτός. Από μη. Yeah. Τώρα κόλλησε. Μενέντεθ. Ο Μενέντεθ. Μενέντεθ. Εντάξει, δεν είναι κακός. Όχι το ποσοστό. Τι? Δεν είναι κακός. Εντάξει, ηθοποιός ήταν. Ηθοποιός ήταν. Δεν ήταν ποσοστό. Εντάξει, δεν μπορούσε να το πει τόσο κακό. Αλλά. Εντάξει, δεν μπορούσε να το πει τόσο κακό, α πούμε. Ηθοποιός λέω ήταν. Δεν μπορούσε να το πει πιο κακό. Πλάκα μας κάνεις, δε. Λοιπόν. Δυστυχώς είχαμε ένα προπονητή, σου είπα, μέτριο κακό. Ένα προπονητής ο οποίος δεν έκανε σκάουτινγκ την αντίπαλη ομάδα. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό και. Αυτό που το ξέρει μέσα, έστω. Αυτό το είπε ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Στη συνέντευξη τύπου. Βγήκε και είπε ότι ο άνθρωπος δεν έκανε σκάουτινγκ. Και αν λέει κάποιος ότι λέει ψέματα ο Διαμαντόπουλος, ας έβγαινε ο κύριος Ερένα να το διαψεύσει. Νομίζω απολύθηκε και από τη Λασπάλμα. Έφυγε και από τη Λασπάλμα και πιστεύω θα αλλάξει και επάγγελμα. Δεν είναι προπονητής. Όχι, δεν είμαι κακός άνθρωπος. Μακάρι ο άνθρωπος, ναι. Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει στο επάγγελμα. Πού να σου και κακός. Ας ανοίξει ένα μπουκατσατζίδικο, ας κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν είναι για προπονητής. Καλό ανθρωπάκι, ναι. Καλό ανθρωπάκι, το συμπαθέστατος κατά τα άλλα, δεν ήταν προπονητής. Δυστυχώς, αν ο Άρης, πρόσεξε με Ζάχο τι θα πω, είχε το Σάββατο Παντελίδη. Από την αρχή της χρονιάς. Από την αρχή της χρονιάς, ο Άρης θα ήταν σε άλλη θέση. Δεν θα ήταν στην εδώ τρίτη θέση. Δεν θα πάλευε, μπορεί και πιο ψηλά, μπορεί και δεύτερος. Δεν θα πάλευε με το υλικό πάντα που έχει. Γιατί αν θυμάσαι καλά, σε είχα πει και τότε και στο ράδιο που είχα έρθει. Τελευταία φορά μαζί με τον Πετρογιατρέγια εδώ, ναι, είχα πει ότι το υλικό του Άρη, το υλικό του Άρη για μεγάλα πράγματα. Δεν είναι το υλικό του Άρη ούτε για την Τετάρτη ούτε για την Πέμπτη. Ο Άρης έχει φανταστικό υλικό. Σύν τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, που ήταν όλες μία και μία, έτσι λίρα 100, όλες οι μεταγραφές. Και μακάρι να ανανεωθούν, κύριε Καρυπίδη, να ανανεώσεις αυτούς τους παικταράδες, τον Λάρσον, τον Ρος και τους υπόλοιπους παίκτες. Γιατί μιλάμε για παίκτες ποιότητας, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι κατευθείαν ήρθαν Ζάχο και παίξαν στην ομάδα, δεν χρειάστηκαν χρόνο προσαρμογής. Γιατί λέμε ναι. Ζάχο. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό στον Άρη, από την αλήθεια. Γιατί λέμε ότι ένα παίκτη. Αργήσαν λίγο, αλλά με το που μπήκανε. Μπήκαν οι άνθρωποι και προσφέραν και προσφέραν. Όταν λέμε βαλάρα. Νίκο, μεταγραφές Δεκεμβρίου, θέλω 1η Ιανουαρίου, αν υπάρχει αγωνιστική, 2 Ιανουαρίου, 3, 5 να παίξει. Μας παίξαν τέλειο Ιανουαρίου. Δεν έχει σχέση, εντάξει. Κάλιο αργά παρά ποτέ και όντω το ποσοστό γενικό των μεταγραφών ήταν εκπληκτικά καλό. Δηλαδή, αν φέραμε 10 ή 8 ήταν καλή. Από πολύ καλή ω καλή. Εντάξει, είναι πολύ καλό το ποσοστό, ως εξωπραγματικό. Λοιπόν, δώσε το να πάρουμε ένα φίλο γιατί πήρε τηλέφωνο. Θα, είπαμε, τι να κάνουμε. Είπαμε μετά τις 9. Έχει κόψει όμως πάνω που έλεγα για τον Παντελίδη. Συνέχισε. Για τον Παντελίδη. Συνέχισε, θα τον ακούσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Ήρθε λοιπόν ο Σάββας ο Παντελίδης στην ομάδα. Μία επιλογή. Αλλά στην αρχή ήταν για Μπούλογλου και ο Παντελίδης, εντάξει. Και απαντώ. Πήρε μία ομάδα διαλυμένη, πήρε ομάδα απροπόνητη, πήρε μία ομάδα η οποία δεν είχε αρχή και τέλος. Κατάφερε αυτή την ομάδα βέβαια. Την πληρώσαμε μέχρι να το καταφέρει αυτό να το κάνει. Πληρώσαμε τον αποκλεισμό στο κύπελο από ένα λοιμό. Έτσι. Ναι. Αν ήμασταν τώρα στο κύπελο, μπορεί ήμασταν και από τους διεκδικητές. Δυστυχώς ήταν πάνω στην προσπάθεια που έκανε αυτός ο
Για μένα ο καλύτερος αυτή τη στιγμή Έλληνας προπονητής. Καλύτερος και από τον Δόνη. Για μένα προσωπική μου άποψη. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Ένας άνθρωπος που πήρε πέρυσι ένα χωριό από την Αρκαδία και το έβγαλε τέταρτο, περπατώντας. Ένα χωριό, έτσι. Με 500 φυλάδους το έβγαλε τέταρτο. Το πήρε σχεδόν πεσμένο το πήρε. Πεσμένο αυτό. Το πήρε και το έβγαλε τέταρτο ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δέχτηκε πόλεμο. Δέχτηκε. Τον λιδωρήσανε, τον χλεβάσανε. Παρόλα αυτά, έσκυψε το κεφάλι, δούλεψε και αυτή τη στιγμή θαυμάζει όλη η Ελλάδα αυτή την αρμάδα. Η οποία πηγαίνει σε όποιο γήπεδο της Ελλάδος, όπως και την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, και κατεβαίνει και για να κερδίσει, όχι το παθή, με το πάθεια, και για να κερδίσει και για να θαυμάσει πάλι όλη η Ελλάδα το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Αυτό το κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, ο Σάββας ο Παντελίδης, και αξίζει τη στήριξη όλων των Αριανών, έτσι, όλων των Αριανών, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή μας έχει κάνει να χαιρόμαστε, Ζάχο, να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Τα αποτελέσματα και εικόνα της ομάδος ανεβάζουν και κατεβάζουν προπονητές. Κανείς άλλος. Ούτε ο Ζάχος, ούτε ο Τσαλτίδης, ούτε κανείς δημοσιογράφος, ούτε κανείς φιλάθλος. Η εικόνα της ομάδος, τα αποτελέσματα, τα αυτά. Όλα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο να τον καλησπέρισουμε. Έλα, φίλε. Δεν περίμενε. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πει μετά τις 9. Ναι. Λοιπόν, είπες και για τον Παντελίδη, πραγματικά ήσουν από τους πρώτους, γιατί θυμάμαι και τα σχόλιά σου στο διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι αυτή. Το είχες επισημάνει από την αρχή για τον Ερέρα. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ακόμη και μετά τη φυγή του Ερέρα, ξέρεις, το έχουμε αυτό οι Αριάνοι, χωριζόμαστε πολύ εύκολα σε αυτόν. Μια τάση να. Ναι. Επίση και στρατόπεδα. Κάτι άλλο, Ζάχο, όταν έφυγε ο Ερέρα, αν θυμάσαι, όλοι λέγαμε να πάρουμε έναν ξένο προπονητή, μεγαλύτερο όνομα σίγουρα από τον Ερέρα, έτσι, που να είναι κινήσει αποδοχή και από τον τελευταίο Οριανό. Όχι, όχι όλοι, εγώ δεν έλεγα τέτοιο πράγμα. Τι είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος, όταν βγήκε, πήραμε Έλληνα, και ο Καρυπίδης νομίζω το είπε, πήραμε Έλληνα, ο οποίος να ξέρει να την ελληνική πραγματικότητα, βέβαια. Και ξέρω, σα ήταν, αλλά δεν ήξερε, να έχει δουλέψει. Πήραμε έναν Έλληνα που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει τις ομάδες, ξέρει τον Άρη. Και πήραμε και πιστεύω κάναμε την καλύτερη επιλογή. Νομίζω προσωπική μου άποψη. Πήραμε τον καλύτερο αυτή τη στιγμή Έλληνα προπονητή. Λοιπόν, έχουμε φιλό. Όχι. Το Γιάννη να τον απαντήσω. Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο διαδίκτυο Γιάννη, αλλά νομίζω την επόμενη μέρα, αύριο δηλαδή, Μακουκούλας. Μακουκούλας. Δεν ξέρω για το Άρη ΣΑΕΚ μας στέλνει ο Μακουκούλας. Εγώ πάντως δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή σας. Μας λείψατε, παιδιά. Και είναι και. Λοιπόν, είπαμε, εσύ ετοίμασε και τα συμπαραγκαλίδια στο Malte Jazz και θα περάσουμε να τα πούμε και να τα πιούμε, έτσι, για το φιλαράκι μας στο Μακουκούλα. Και εσύ είσαι προσκεκλημένος εδώ, αλλά όποτε θέλεις ανοιχτή είναι η πόρτα. Μακουκούλα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση και όταν είμαι με τον Τάσο. Λοιπόν, ο Χρήστος, αγαπάμε μπουγάτσα και ντρούλινγκ. Ωραίος. Ο Χρήστος να είναι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε για Ερέρα, το κλείσαμε και αυτό. Το θέμα του Ερέρα. Ας είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Εμείς δεν κοιτάμε πρόσωπα τώρα. Άμα ο Ερέρα, η ομάδα πήγαινε, έφερε τα αποτελέσματα και συνεχιζόταν το καλό αρχικό πρόσωπο. Αυτό που είπες, τα αποτελέσματα κάνουν προπονητή. Γιατί ξεκίνησαν, ξεκίνησε και καλό πρόσωπο, άρεσε, μην τρελαθούμε. Εντάξει, τις πρώτες 3-4 αγωνιστικές, 5 να μην πω. Είχε καλό πρόσωπο. Ξέρεις που άρχισα. Που αμφισβήτησα για πρώτη φορά την ικανότητα του Ερέρα στο μάτσο με τα Γιάννενα. Με τα Γιάννενα που έκανε τρεις αλλαγές. Έκανε στο 82, στο 82 έκανε τρεις αλλαγές. Μαζί με ομάδα. Ενώ η ομάδα έχανε από το 60, πρόσεξε, έχανε από το 61-0. Που στα Γιάννενα που πέρασαν όλοι από εκεί, έτσι. Κινδυνεύουν για να πέσουν. Στο 82 Ζάχο έκανε τρεις αλλαγές. Ξέρεις πότε κάνει ένα προπονητής τρεις αλλαγές, Ζάχο. Στο μπάσκετ. Όχι. Όταν είναι στην προετοιμασία. Και βάζει 3-4 ναι, σε φιλικό, λένε. Σε φιλικό αγώνα. Τότε κάνει 3-4 αλλαγές. Και αυτός μάθαινε τώρα να μην τα ισοπεδεύει. Μάθαινε. Αλλά, 66 χρονών ήταν, 67. Μάθαινε την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έκανε και καλά πράγματα ο Ερέρα. Έκανε και λάθη βέβαια πολλά. Όπως λάθη έκανε και ο Παντελίδης. Σκοπός είναι, είπαμε, να μαθαίνουμε από τα λάθη και να τα διορθώνουμε, έτσι. Και επαναλαμβάνω, ο Παντελίδης αυτή τη στιγμή αυτό που δείχνει. Ήταν βέβαια και τυχερός σε εισαγωγικά ή όχι με το αυτό που είπες και εσύ ότι όλες οι επιλογές του Δεκεμβρίου αποδεικνύονται λίρα 100. Λίρα 100, σωστά. Λοιπόν, σωστά, και έρχομαι άμεση. Έχει όπλα στα χέρια του. Άμεση βοήθεια και μεγάλη όταν βάζεις 4 ενδεκαδάτους και αποδίδουν και οι 4 καλά. Σχεδόν σαν να που λέει ο λόγος, σαν να αλλάζεις τη μισή ομάδα είναι. Και αποδίδουν καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο σύν για τον προπονητή. Έχει όπλα στα χέρια του. Ναι. Έχει όπλα και εναλλακτικές και. Βέβαια, επεκταράσεις. Λοιπόν. Και είναι καλό από τον πάγκο, δηλαδή. Τραυματίζεται κάποιος, λέμε έτσι.
Πολλού τραυματισμού σου αρέσει. Κατευθείαν βγάζει από τον πάγκο. Φέρνει από τον πάγκο έτοιμο πόλεμο που μπορεί να αποδώσει το ίδιο αν όχι και καλύτερα. Βέβαια, ξεχάσαμε το Φετφατζίδη. Πεκτάρα μεγάλη. Πεκτάρα μεγάλη. Ναι, πεκτάρα δεν μεγάλη. Δεν φαίνεται να έχει όρεξη για ποδόσφαιρο. Θα, θα φανεί, μη φοβάσαι την Κυριακή. Ναι. Την Κυριακή θα φωνεί. Και θέλει να αποδείξει κάτι. Άμα μπει, λες, και θέλει να αποδείξει κάτι στον Καρεμπέ. Στον Καρεμπέ. Ούλελε και Καρεμπέ. Ναι, ναι, και στη Σκλεναρίκοβα. Ναι, θέλει να αποδείξει. Έχει χωρίσει ο Καρεμπέ. Χώρισε με τη Σκλεναρίκοβα. Τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλει να αποδείξει κάτι στον Καρεμπέ. Ονείροξη την έχει. Ότι γιατί ο Καρεμπέ τον έδιωξε, τον Ολυμπιακό. Ο Καρεμπέ τον έδιωξε. Αυτό ήταν, το ξέρω. Αυτό ήταν που έδιωξε τον Φετφατζίδη και θέλει να αποδείξει κάτι. Και θα το αποδείξει ο Φετφατζίδη την Κυριακή. Θυμίζω τα λόγια. Θα σκοράρει, λες. Θα σκοράρει. Την Κυριακή ο Φετφατζίδης. Γιατί οι Γαύροι βγαίνουν και τον κοροϊδεύουν, ξέρεις. Ποιον κοροϊδεύουν. Τον Φετφατζίδη, βέβαια. Οι Γαύροι τον κοροϊδεύουν τον Φετφατζίδη. Ναι. Παίξε τώρα την Γιάννη Φετφατζίδη την Κυριακή. Κάρφωσε το σαγκολάκι. Κάρφωσε το σαγκολάκι. Σκοπό ο ποδοσφαιριστή να μην βλέπει μάτς, Νίκο, εντάξει. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα με τον Ολυμπιακό θα έχει επιπλέον κίνητρο. Ο Φετφατζίδης και όλοι οι παίκτες γενικότερα. Αλλά σκοπός είναι όπως παίζεις με τον Ολυμπιακό, όπως παίζεις με τον ΠΑΟΚ, να παίζεις και με το Λεβαδιακό. Σωστά. Γιατί αν θυμάσαι με το Λεβαδιακό, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ένα από τα 2-3 ναι. παιχνίδια μαζί με το Εργοτέλη που μας πλήγωσε. Ναι. Μία ομάδα που με μισή φάση μας κέρδισε, εντάξει. Είναι κάποια παιχνίδια οριακά μέσα στη φετινή χρονιά. Και εγώ νομίζω, συμφωνώ μαζί σου, ότι το πιο οριακό ήταν. Του κυπέλου. Του κυπέλου. Δηλαδή, αν ο Άρης ήταν αυτή τη στιγμή μέσα στο κύπελο, πιστεύω ότι θα είχε άλλα 1.500 με 2.000 περισσότερο μέσο όρο εισιτηρίων ο Άρης. Ναι. Σίγουρα. Δηλαδή, με τον Ολυμπιακό που είχε 15.000 θα ήταν γεμάτο, παραδείγματος χάρη. Κατάλαβες. Και πιστεύω ότι και ο ενθουσιασμός θα ήταν διαφορετικός. Ακόμη και αν ο Άρης ήταν λίγο πιο κάτω στη βαθμολογία στο πρωτάθλημα. Πάνω σε αυτό, Ζάχο, σήμερα με έστειλε φίλος μήνυμα, ο οποίος με είπε, ναι. ο οποίος δεν πήγαινε στο γήπεδο. Mm-hmm. Ήρθε στην αρχή σε ένα-δύο παιχνίδια, μετά σταμάτησε. Και το λέω, Σταύρο, το λέω, Σταύρο. Ποιος είναι όλο. Τι έχεις να πεις τώρα, λέω, ναι. για αυτή την ομάδα. Με λέει Νίκο, λέει δεν έρχομαι. Είναι πληγωμένος, λέει από το μάτς του κυπέλου. Βέβαια. Πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος έτσι. Άρρωστοι υπάρχει, η πλειοψηφία είναι. Πληγώθηκαν πάρα πολύ από το κύπελο. Ήταν ντροπιαστικός, εξευτελιστικός αποκλεισμός. Δεν είναι μόνο ντροπιαστικός. Όπως βλέπεις και με τις κληρώσεις, αλλά και οι κληρώσεις. Τώρα είμαστε τελικό, ναι. Όχι, τώρα θα ήμασταν στη θέση του. Θα ήμασταν, φίλε, στη θέση. Θα παίζαμε με την Τρίπολη τέλος πάντων και αν περνούσαμε την Τρίπολη που την κερδίσαμε δύο φορές έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θα ήμασταν στην τετράδα. Με ΠΑΟΚ. Με ΑΕΚ, αυτή την ΑΕΚ που την κάναμε προχθές γιο-γιο και με τη Λαμία. Δηλαδή, χάσαμε τεράστια ευκαιρία φέτος. Τεράστια, το μήνυμο για τελικό και για το για κατάκτηση. Κοιτάμε τεράστια. Μπροστά όμως, κοιτάμε μπροστά. Ας καλά, φυσικά, πίσω δεν μπορούμε να κοιτάμε. Μην ξεχνάς ότι ο Άρης έχει περάσει πολύ χειρότερα και πολύ πιο δύσκολα καλά, από έναν αποκλεισμό. Ναι, αλλά βέβαια, εδώ να κλείσουμε με αυτό και να πάμε και στο διάλειμμα και να ανοίξουμε και τις γραμμές. Φυσικά περάσαμε χειρότερα. Αν έχει περάσει κάποιος πολύ δύσκολα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δεν νομίζω υπάρχει άλλος οπαδός μεγάλης ομάδας στην Ελλάδα εκτός του Άρη. Έτσι, δεν νομίζω να έχει περάσει κανένας. Και αυτή τη στιγμή, να το ξαναπούμε για άλλη φορά, δεν ο Άρης πέρασε αυτά που πέρασε. Και αυτή τη στιγμή είναι τέταρτο στο μέσο όρο εισιτήριο. Άλλο θέλω να 103.000 εισιτήρια. Πρέπει... Και θα την περάσουμε και την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ έχει και ένα μας λιγότερο. Το ξέρεις αυτό, από τον Άρη. Επομένως, θα περάσουμε και την ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Άρης αυτή τη στιγμή θα βγει τρίτο στο μέσο όρο εισιτηρίων. Κύριε Περέιρα, περίεργε τι είπε που κανονίζεις πού θα πάνε οι ξένοι διαιτητές και πού δεν θα πάνε. Ναι, ο Περέιρα, άκουσε τώρα από το ένα στο άλλο. Ο Περέιρα είναι, σε εισαγωγικά είναι υπάλληλος της ΕΠΟ. Δεν ήρθε, χτύπησε την πόρτα ο Περέιρα, άνοιξε και κάθεσε. Ο ποιος είναι, ένας. Ο κύριος Γραμμένος Αριανός. Φίλε, τέτοιους Αριανούς αν έχουμε, τι τους κάνουμε. Δηλαδή, αυτός είναι Αριανός. Είναι ένας αστικός μύθος που λένε ότι είναι Αριανός. Αυτός είναι Αριανός ο Γραμμένος. Νομίζω δικηγόρος είναι ο άνθρωπος και είναι Αριανός. Έτσι λέγαμε, Αριανός. Ρε Νίκο, τι ομάδα ήσουν, ξέρω εγώ πριν ασχολείο. Άρης. Ξέρω εγώ τι θα σου πω τώρα. Δεν τον έχω και φίλο. Δηλαδή, πού να μην ήταν και ο Λάρης, δηλαδή. Λοιπόν, μην το παίρνεις στο τηλέφωνο, Γιάννη. Θα κάνουμε διάλειμμα. Τελευταίο κλείνω με αυτό και πάμε στο διάλειμμα και ανοίγουμε τις γραμμές και συνεχίζουμε εμείς, αν έχουμε γραμμές. Λοιπόν, λέω ότι πάνω σε αυτό που είπες για το ότι περάσαμε χειρότερα και ναι, χειρότερα περάσαμε και πολύ πιο χειρότερα. Αλλά δεν μπορεί άλλο ο οργανισμός που λέγεται Άρης και ο οπαδός του Άρη, ο φίλαθλος, ο πιτσιρικάς όποιος θέλει, να μείνει για περισσότερα, δηλαδή στα επόμενα δύο χρόνια, να μην το φέρνω από εδώ και από εκεί, στα επόμενα δύο χρόνια πρέπει ο Άρης να κατακτήσει ένα τρόπαιο. Εντάξει. Δεν γίνεται άλλο Συμφωνώ. Αυτό. Τα σιγά σιγά και τα λίγα λίγα, γι' αυτό Συμφωνώ. Σου είπα προηγουμένως. Για μένα είναι, δεν είναι επιτυχία το να βγει ο Άρης Ευρώπη. Επιτυχία για μένα είναι αυτός που θα αρχίσει
να διεκδικεί και να φέρνει τίτλους στην ομάδα. Συμφωνώ 1000%. Αυτός θα είναι επιτυχημένος. Συμφωνώ 1000%. Δηλαδή φτάνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έχω γράψει πολλές φορές και στο Facebook, ναι, ότι για τον Αριανό η λέξη υπομονή δεν υπάρχει. Καλά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για τον Αριανό υπομονή. Διαγράψτε, Αριανή, αυτή τη λέξη υπομονή. Υπομονή, ξεχάστε. Με 50 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο έφυγε και ο Ερέρα. Ο Ερέρα. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε, κύριε Ερέρα, υπομονή. Όχι, η ομάδα φέτος έπρεπε το λιγότερο να είναι στην τετράδα, να βγει στην Ευρώπη. Το λιγότερο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Βλέπω πέρασε και 9 η ώρα. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287-38 θα είναι δικό σας. 6945-287-38. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο, πρώτο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. 23. Τι? Με πήρε ο ύπνος, πολλές διαφημίσεις. Λίμπερο, ρε φίλε. Λίμπερο, Λίμπερο. Εντάξει. Ναι. Πουλάει και το ραδιόφωνο και η εκπομπή. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Ναι. Τι, η εκπομπή. Μήπως πουλάει μόνο η εκπομπή, αυτή τη στιγμή. Να πουλάει και οι άλλες εκπομπές. Πλάκα κάνεις. Ναι. Όλες οι εκπομπές. Και φυσικά γι' αυτό ήσουν και εσύ χορηγός 5 μήνες. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι, 5 μήνες ήσουν χορηγός. Λοιπόν, 2310-287-38-69-45. Όχι εγώ βέβαια. Το Σκομπάρ ήταν χορηγός. Το Σκομπάρ, συγγνώμη. Όχι εγώ, ναι, το Σκομπάρ. Μάνος Καλογεράκης και εσύ. Ναι. Το Σκομπάρ, εσείς οι δύο είστε, έτσι. Η ψυχή του Σκομπάρ και οι ιδιοκτήτες. Επαναλαμβάνω, 2310, γιατί αυτός ο ανάγωγος με διέκοψε δύο φορές. 2310-287-38-69-45-287-38 είναι γεμάτες ήδη τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 10 λεπτά εκπομπή, μισή ώρα διαφημίσει. Καλά το πάμε. Είναι καραφανελάκι να αλλάξει τριζάκο. Τι να κάνω, ρε φίλε, συγγνώμη. Με ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο πριν συνεχίσει ο φίλος, να δώσω πολλά φιλιά στο φιλαράκι μου το Δήμο, το Αριανάκι το άρρωστο από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο. Άρρος Αριανός, Ροδίτης, γέννημα Θρέμα. Μας ακούει τώρα, μας ακούει τώρα στη Ρόδο. Και περιμένω να έρθει η Θεσσαλονίκη να ξαναπάμε σε κανένα παιχνίδι του Άρη μαζί. Και εγώ στην Αλεξάνδρα την Καστούρα. Φτάνει τα σάλια, ρε, φτάνει. Και εγώ λίγο σάλια, τη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Καστούρα, που είναι Αριανάκη άρρωστο. Αυτά είναι σάλια. Τα δικά μου ήταν χαιρετίσματα. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, σάλια. Λοιπόν. Εσύ μιλάς για σάλια, βρε. Σάλια μάντρα. Έλα, ρε φίλε, πάμε. Το όνομά σου. Ζάχο, τα λέγαμε μαζί παλιά στο γέλο. Για πες. Το πρωί τα λέγαμε και με τον Νίκο. Ο Μάνος είμαι. Έλα, ρε Μάνο. Ναι. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, να τον έφερα εδώ πέρα λίγο να προθέρμαση για την Κυριακή. Τον βλέπω πολύ ζωηρό και πολύ ζωντανό τον Νίκο, όπως πάντα. Αυτά Μάνο, είναι ωραία, Μάνο πάνω, στο... ωραία, αυτά είναι καλά να γίνονται. Μάνο, στο κατακίτρινο Σκομπάρ δεν έχεις έρθει ποτέ. Θα έρθω, ρε, θα έρθω. Ναι. Τι, κάνεις εμπάρκο το Σκομπάρ, τι το κάνεις. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Ναι. Η ομάδα είναι 100% έτοιμη και πάει για το διπλό, παιδιά. Καλώς. Να μην το πιστεύουμε, να μην το πιστεύουμε μερικοί. Όχι, εγώ το πιστεύω, γιατί δεν το πιστεύω. Όχι, μια πλατιά μάζα των οπαδών μας δεν το πιστεύει. Καλά, εντάξει. Δεν πιστεύει. Έτσι. Κάτσε να σου πω τώρα, μια που είσαι. Οι εταιρείες μας πάνε κόντρα. Να, μια που είσαι. Εδώ. Εδώ. Δεν λέμε την εταιρεία, αγγλική εταιρεία, Ολυμπιακός Άρης, επαναλαμβάνω, 1,28 άσος, 5,25 το χ, 10 φράγκα το διπλό. Θα τους εκτελέσω. Ωραία. Θα τους εκτελέσω. Είναι προκλητική, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι, ρε φίλε. Όχι, αυτό που είπε και ο Ζάχος Μάνο πριν, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πάρει απόφαση ότι δεν έχει ελπίδες για το πρωτάθλημα. Το έχουν πάρει απόφαση, πιστεύω. Δεν νομίζω να έχει το ίδιο πάθος, την ίδια ψυχή που αν ας πούμε και εγώ, δηλαδή αν είχε ένα βαθμό πίσω ήταν εξωγοντά. Και πιστεύω, ενώ σε αντίθεση με εμάς που θα έχουμε πάθος, θα έχουμε ψυχή και έχουμε και κίνητρο, έτσι. Που είναι η τέταρτη θέση. Και σε αγωνιστική πτώση, να πούμε. Έτσι. Και με τη Λαμία. Και Μάνο, έχουμε κίνητρο που είναι η τέταρτη θέση. Ξαναλέω, τέταρτη θέση. Όχι πέμπτη, το πιστεύω, τέταρτη. Το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Ας τους άκουν να λέει, και εγώ το πιστεύω αυτό που λέει. Όχι. Εγώ επειδή δεν επικεντρωθήκαμε σε αυτό, πιστεύω ότι το αν ο Άρης κερδίσει, που πιστεύω θα κερδίσει τον Ατρόμητο στο Χαριλάο, θα παιχτεί στον πόντο. Με τον Ολυμπιακό πώς το βλέπεις, γιατί κάνεις κολοτούμπα, βλέπω. Εγώ σου λέω θα τους εκτελέσω, θα βάλω εξωπραγματικό για τα δεδομένα μου ποσό. 10 με 20 ευρώ στο διπλό και εσύ μου λες, τι? Τι? Για τα δεδομένα μου είναι εξωπραγματικό, ρε φίλε. 20 ευρώ να βάλω. Ανοίγω με, ρε φίλε. Εντάξει. Να μην σου πω πόσο παίρνω το μήνα, ανάλογα θα δεις. Η τσέπη του καθενός, εντάξει, ανάλογα η τσέπη του καθενός. Και εγώ... εντάξει. Ωραία. Να είστε γεροί, αδερφιά. Να είσαι καλά, Μάνο. Να είσαι καλά. Βάμος. Να σε ακούμε και πιο τακτικά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, φιλέ. Στον μεθ επόμενο. Καλησπέρα.
Τι πέσαν όλοι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Εσύ είσαι. Καλησπέρα σας. Το όνομά σου αν θέλεις. Γιάννης Ατρόμητος. Ενώ, το φιλαράκι μου. Γιάννης Ατρόμητος. Ατρόμητος από Αθήνα. Τι? Μας ακούει. Ατρόμητος. Γιάννη, μισό λεπτό. Είσαι οπαδός του Ατρόμητου. Ναι, ρε, εσύ, πού είναι το παράξενο. Είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Φίλαθλος του Ατρόμητου. Εντάξει. Τώρα δεν μένω. Πρώτη στην φορά γνωρίζω έστω και τηλεφωνικά έναν φίλαθλο του Ατρόμητου. Εντάξει. Ποτέ γιατί, δεν είναι. Ρε, φίλε, υπάρχουμε κι εμείς, αλλά εγώ είμαι στο εσωτερικό τώρα και γι' αυτό δεν έχει κόσμο. Ένα λεπτό, Γιάννη, γιατί. Μου έχει φύγει. Το Νίκο το ξέρει, καταρχήν. Λέω, άμα το ξέρει έτσι, λέω μέσω του. Βεβαίως, τον έχω ξανακούσει. Ωραία, ωραία. Πάμε. Με τον Νίκο διαφωνώ σε αυτό που είπε, γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο κιόλας. Έχει φιλικό ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω, φίλε Νίκο. Τα ίδια έλεγε και μια απομίμηση του Γεωργίου που είχε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και τον είχα πάρει τηλέφωνο και του είχα πει: βάλε 2.000 στο διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, στο 1.55, αφού είσαι τόσο μάγκας, και βγάλε το στο Facebook και δείξε τον κόσμο. Και την κότα έκανε. Και την επόμενη φορά που τον πήρα τηλέφωνο, δεν μπορούσε να μου μιλήσει, είχε πάθει κεφαλικό. Το έλεγα για τον Κουλούρη θα βάλει 15-20 γκολ. Το καλοκαίρι όταν πήραμε τον Κουλούρη έλεγε που πάει ο Ατρομητάκος με τον Κουλούρη. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Γιάννη, είπαμε. Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι όμως, έτσι πρόσεξε. Ο Ατρόμητος έχει πολλούς παίκτες που το έχει δώσει ο ΠΑΟΚ σαν δανεικούς. Δηλαδή... Δεν θα παίξουν αυτοί. Δεν θα παίξουν. Είναι η συμφωνία μας αυτή. Δεν θα παίξουν. Και στο πρώτο παιχνίδι δεν έπαιξαν. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα παίξουμε φιλικό. Βέβαια, εδώ στο Γιάννη. Στον πρώτο γύρο είδες να παίζουμε φιλικό. Γιάννη, εδώ, άκουσε με λίγο. Εδώ, βέβαια, άμα θες και αύριο να βγεις να το συζητήσουμε και με την Τάσο, στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ οι ιδανικοί, ο Κάτσε και ο άλλος έπαιξαν. Δεν ξέρω τι συμφωνία είναι αυτή. Άλλη συμφωνία έχει κάνει ο ένας. Άρα δεν είναι καλό συμφωνίες ως Πάνος, μάλλον. Δεν είναι θέμα, όχι. Εγώ νομίζω πράττει το σωστό, ρε παιδιά. Γιατί άμα κάνει ένα λάθος ο Χατζησαΐας ή. Καλά, το ίδιο λάθος μπορεί να κάνει και ο Κάτσε, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Οι ιδανικοί του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό παίξανε. Πάντως Γιάννη, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα τερματίσει τελικά στην τέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αν πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι θα τερματίσει πάνω από τον Άρη, μια που είσαι και φίλατος του Ατρομήτου. Δεν είμαστε καλοί τώρα τελευταία. Εγώ έχω δει το πρόγραμμα που έχεις αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι Γολγοθάς. Γολγοθάς. Ναι, και δεν είσαι και καλός. Έχεις ας πούμε μια πτώση. Έχω, ας πούμε, αγωνιστική. Έχεις μια πτώση, ναι. Και το πρόγραμμά σου είναι βουνό αυτή τη στιγμή. Παίζεις με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και με μένα μετά, έτσι. Όπου δεν νομίζω ότι θα πάρεις κάποιο βαθμό. Εντάξει, βέβαια, δεν θέλω σου λέω, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα σου. Η ομάδα σου είναι μια ομάδα για μένα μικρή, έτσι. Απλά έχεις έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει φυσιολογικά κάποια χρήματα. Και κρατάει την ομάδα σου σε ένα καλό επίπεδο τόσα χρόνια, ας πούμε, μέσα στην πεντάδα, εξάρα. Και με σωστές κινήσεις. Νίκο, η ομάδα μου τα δύο τελευταία χρόνια έχει παίξει πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Και αν είχαμε τον Ουάρντα, γιατί πέρυσι είχαμε τον Ουάρντα όλη τη χρονιά, αν τον είχαμε και από πέρσι, φέτος, ειδικά έπαιξε. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Γιάννη. Αν είχατε λαό. Αν είχατε λαό, λαό να είχατε. Νίκο, δεν είδε τι φάξιμο φάγαμε εμεί μόλι ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε να πάρουμε καμιά θέση τη Champions League. Συμφωνώ, Γιάννη, αλλά ξέρει που η διαφορά σου ποια είναι με τι άλλε ομάδε. Συμφωνώ. Απλά είπε αν είχατε λαό. Δεν έχετε κόσμο, Γιάννη. Είστε μια ομάδα. Είστε μια ομάδα. Ναι. Είστε μια ομάδα. Είστε μια ομάδα που το Περιστέρι είναι συνοικία μεγάλη, αλλά αν πας εκεί και ρωτήσεις, κάνεις ένα γκάλωπ στον δρόμο. Είναι ο καλύτερος δήμος της Αθήνας. Συμφωνώ. Αν πας όμως στον δρόμο και κάνεις ένα γκάλωπ, θα σου πούνε η μισή Ολυμπιακός, η μισή Παναθηναϊκός και κάποιοι θα σου πούνε ΑΕΚ. Ατρόμητος θα σου πούνε ελάχιστοι. Δηλαδή είναι μια μικρή ομάδα, μικρή. Ακόμα και πρωτάθλημα που λέει ο λόγος να πάρεις του χρόνου, έτσι. Ωραία. Θα παραμείνεις μικρός. Γιατί δεν έχεις κόσμο. Νίκο. Και Γιάννη, μια ομάδα μεγάλη, Γιάννη μου. Άκουσε, Γιάννη. Μια ομάδα. Τελειώνω. Μια ομάδα μεγάλη θεωρείται η ομάδα που έχει λαό. Ο Ατρόμητος είναι μια μικρή ομάδα, δεν έχει κόσμο. Κατάλαβες. Παίζει ρόλο και αυτό. Γιάννη, κλείσε με αυτό όμως, φίλε μου. Σε ακούω. Να τον μιλήσει. Επειδή υπάρχουν αγνοί φίλαθλοι και εγώ ανήκω σε αυτούς, γιατί έτσι μας έχουν μάθει οι πατεράδες μας και οι θείοι μας. Έχω περάσει από όλα τα γήπεδα της Αθήνας και σχεδόν όλα της Ελλάδος. Και γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά και σαν φιλάθλος αγνός. Έχω δει λοιπόν την ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ. Έχω δει τον Πανιόνιο με τον Ρεκόμπα και με τον Εστογιανόφ. Έχω δει τον Απόλλων Αθηνών. Έχω δει πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Έχω δει τον Τζιοβάνι. Έχω δει το Σισε. Έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα και νομίζω ότι είμαι πολύ πιο χορτασμένος από όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι είτε πάει καλά η ομάδα τους είτε δεν πάει, πηγαίνουν στο γήπεδο και βλέπουν είτε είναι χάλια είτε όχι. Εμείς είμαστε αγνοί φύλαχλοι,
πηγαίνουμε και βλέπουμε όποιο έχει καλή ομάδα, γιατί μας αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό. Είσαι φύλαθρος πρώτα. Είσαι φύλαθρος. Να μην υπάρχει περίπτωση να έχει έρθει ο Σισέ και ο Ζουλπέρτο Σίλβα και να μην πάω να δω τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει κανένα λόγο να μην πάω. Ή τώρα να είμαι Άκη πια ξεκινήσει. Είσαι φύλαθρος, δεν είσαι οπαδός. Εντάξει, γεια. Είμαστε μια ξεχωριστή τέτοια και είμαστε πάρα πολλοί, να ξέρετε. Έτσι. Μην κοιτάτε που δεν βγαίνουμε στα ράδια και βγαίνουν μόνο οι οπαδοί. Είμαστε πολλοί που. Είμαστε πελάτες, ρε φίλε. Συγγνώμη, εσύ αν πας σε μια επιθεώρηση και δεν γελάς, θα ξαναπάς. Εγώ πήγαινα στον Ολυμπιακό, τώρα να πάω να δω τι. Είχα πάει στον Ολυμπιακό του Βαλβέρδε. Φοβερός. Εκπληκτικός. Γιάννη. Ο Ολυμπιακός του Βαλβέρδε ήταν από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συγγνώμη, παιδιά, για το χρόνο. Όχι, όχι, εντάξει, ξέρεις τι είναι σήμερα. Είναι λόγω του Νίκου, θα γίνει έτσι λίγο περισσότερο χαμός από το συνήθες. Νίκο, συγγνώμη, αλλά δεν θα γίνει φιλικό και πρόσεξε γιατί. Εντάξει. Και η Μάντσεστερ χθες είδες πως πήγε. Πρόβα το επισφαγή και δεν φύγαμε. Για να δούμε, θα το σχολιάσουμε τη Δευτέρα εδώ πέρα. Σε θέλω τη Δευτέρα να βγεις που θα βγεις με τον Τάσο. Εγώ το ξέρεις ότι βγαίνω. Έτσι, ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγω, το γνωρίζετε. Αν δεν παίζουμε καλά, χάνουμε. Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Να τους, Τζίμις. Ω, Τζίμις. Φάσμα πέιτινγκ. Λοιπόν, χθες εδώ ο Βλάσης Ζάχο, ναι, έκανε μια εκπομπή. Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι καλά. Λέω, ναι, ο Βλάσης χθες, ο Βλάσης, ποιος έκανε μια εκπομπή στο Ελλάς FM. Στο Ελλάς FM. Μια ώρα αποκλειστικά για τον Άρη. Ναι. Φίλε, γινότανε χαμός από την παράσταση. Αχα. Βγήκανε και κάτι παοξίδες, ναι, και λέγανε ότι ο Πάοκ παίζει μπάλα. Και τους ρώτησα εγώ να μου πει σε ποιο παιχνίδι ο Πάοκ έπαιξε μπάλα και πήρε αποτέλεσμα. Λέω, Μην πείτε για τα ευρωπαϊκά, γιατί εκεί είχε τεσσάρες. Πέστε σε ποιο παιχνίδι έπαιξε μπάλα ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα σε 2-3 παιχνίδια ήταν καλός. Όντως. Σε περισσότερα δεν νομίζω. Πέστε ποιο. Ήταν με τον ΠΑΟΚ, δεν τα θυμάμαι, δεν μου τάσου. Με τον Παναθηναϊκό θυμάμαι ένα 60 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό ήταν καλός. Το πεθαμένο Παναθηναϊκό. Με τον. Με το τι να κάνουμε, με αυτούς παίζουμε και εμείς και αυτοί. Τι να κάνουμε. Και ο ΠΑΟΚ με αυτούς παίζει και ο Άρης με αυτούς παίζει. Τι να κάνουμε δηλαδή, αλλάξουμε τις ομάδες. Ζάχο, ναι, μία ώρα ο Βλάσης μίλαγε για τον Άρη. Στην παράσταση από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αεξίδες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Άλλων ομάδων, άνθρωποι. Στην παράσταση όλοι στον Άρη. Καταλαβαίνεις γιατί. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Άρα, τελευταίο τουλάχιστον ένα μήνα παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Τζίμι, αρέσει ο Άρης. Ο Άρης, η μπάλα που. Η μπάλα του Άρης αρέσει, Τζίμι. Τώρα τα τελευταία παιχνίδια, ναι. Α. Τι ώρα είναι, ρε, και στη Νέα Υόρκη, λέει ο Λευτέρης, τι ώρα είναι. Γελάει, ξέρει γιατί γελάει αυτό. Αυτός γελάει τώρα, ξέρει γιατί γελάει. Αλλά άστο τώρα. Δεν θέλω να τον κακοκαρδίσω τώρα. Άστο. Άστο, φιλαράκι μου, είναι, τον αγαπάω. Τον αγαπάω. Άστο, τα πούμε αυτά κατηδίαν. Άστα. Κατηδίαν αυτά. Οκ, είναι Τζιμί. Άντε, να είσαι καλά, ρε παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Τζιμί. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο New York. Πριν πάμε στους φίλους, να στείλουμε και χαιρετίσματα στο Τσιλάρι School. Τα φιλαράκια μας. Και στο Γρηγόρη και στα άλλα παιδιά εκεί πέρα. Όπως και στην εδώ την Αναστασία την Πλιούκα. Αναστασία, ναι. Η οποία λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Φιλιά. Φιλιά στο. Άρρωστη Αριανού. Φιλιά στο. Στον Μπουγάτσα. Στον Μπουγατσάκι, ναι, λέει. Εντάξει. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σου, φίλε μου. Δεν κατάλαβε, δεν τόξω. Εσύ είσαι. Κλείστον. Ο γιος του Κούπερ. Ο γιος του Μίμη. Ο γιος Κούπερ. Έχεις. Ο παπάς μου προπονητής ήταν από τον Κούπερ. Επειδή θα ανοίξει το στόμα σου και θα δραπετεύσουν οι βλακίες, έχεις ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα. Ζάχο, ναι, άμα έρθω εκεί, θα σε πετάξω από τον τέταρτο όροφο. Έκτο είμαστε. Σε βρούνε στο βαρδάρι. Στον έκτο είμαστε, ήρθες και δύο φορές. Λοιπόν, εγώ πήρα τηλέφωνο πρώτα απ' όλα και τον φίλο μου τον Νίκο τον Μπουγάτσα να πω δημόσια. Ναι, ότι. Παρόλο που διαφωνούμε για τον έκτορα ο Κούπερ. Ναι. Ότι δικαιώθηκε πανηγυρικά όχι μόνο για τον Παντελίδη. Και για τον Ερέρα. Αλλά. Ναι, και για τον Ερέρα φυσικά. Εντάξει, ο Ερέρα έκανε τραγικά λάθη. Εντάξει. Αλλά και από το καλοκαίρι, ακόμα πριν ξεκινήσει η ομάδα, ήταν πολύ αισιόδοξος. Βέβαια ο Νίκος. Ναι. Πάντα είναι αισιόδοξος από την πίστη του. Ναι. Αλλά δικαιώθηκε πανηγυρικά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ προσωπικά εγώ για τον Παντελίδη περίμενα. Γιατί είδα κάποια λαθάκια τότε με κάτι Μπάσα, με κάτι Λεβαδιακούς, ναι, αλλά ο άνθρωπος ήταν και πολύ άτυχος, έτσι. Ναι. Δηλαδή
είχε πολλούς τραυματισμούς. Έτσι. Και εσύ τον πίστευες, Παντελή, τον πίστευες και εσύ στην αρχή. Τον πίστευες στην αρχή, αλλά μετά είχε κάποιες αμφιβολίες. Μετά είχε κάποιες αμφιβολίες σε κάποια παιχνίδια που με τον Μπάσα. Δεν ήταν αμφιβολίες. Ξεθιέ, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν μπορώ εγώ να ξεχάσω το ότι αποκλείστηκα από τον Εργοτέλη και θεωρώ έτσι όπως είναι η ομάδα φορμαρισμένη θα χτυπούσε στα ίσια το κύπελο ο Άρης φέτος. Θα γινόταν χαμός. Συμφωνώ 1000%. Άκουσες όμως τι είπα. Ήταν πάνω στο μετέχνιο ακριβώς της αλλαγής. Δηλαδή με το που είχε φύγει ο Ερέρα, ήρθε αυτός. Παίξαμε τότε το μάτσο με τον Εργοτέλη. Η ομάδα ήταν, αν θυμάσαι, αγύμναστη, ασύνδετη. Δεν είχε αρχή και τέλος. Και έπρεπε να την έπρεπε να ξαναμοντάρει μια καινούργια ομάδα, έτσι ο άνθρωπος. Δεν ήταν εύκολο. Τρέχει κιόλας η ομάδα, έτσι. Φοβερό. 90 δηλαδή λεπτά. Η ομάδα είναι μια σχέση με την ομάδα. Πιάρεση. 90 λεπτά η ομάδα είναι μηχανάκια. Πιάρεση. Εδώ... Τώρα θα σου πει κάποιος υποστηρικτής του Ερέρα και θα μου πει ότι ξέρεις ο Άρης σκοράριζε πάντα στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι δεν είναι. Παντελή. Ναι, δεν υπάρχει προπονητής. Εγώ προπονητής δεν είμαι. Εγώ βλέπω... Η ομάδα με την κόπος, Νίκο, δεν μπορεί να σκοράρει. Εγώ προπονητής, φίλε, δεν είμαι. Αλλά όταν ακούω το Διαμαντόπουλο σε συνέντευξη τύπου να λέει ότι ο προπονητής ο προηγούμενος δεν έκανε σκάουτικ τον αντίπαλο, έπεσε από τα σύννεφα. Και μην μου πει κάποιος ότι έλεγε ψέματα, γιατί θα έβγαινε ο Ερέρα να το διαψεύσει. Θα το μάθε ο Ερέρα, θα το διαψεύσει. Όχι, κύριε, παρακολουθούσα τον αντίπαλο. Δεν τον παρακολουθούσε. Δηλαδή, είναι δυνατό να πέσει με τον ΠΑΟΚ και να μην δει τον αντίπαλό σου, να δει τι ομάδα θα. Πώς θα παρκάρει τα ατού του ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ τώρα. Περίμενε. Όταν όμως δήλωσε στο κύπελο ότι έβαλε το Σόζα δεξί μπακ. Γιατί φοβόταν τον Μπίσεσβαρ, πάνε να πει το μελέτησε τον Παύλα. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ διάκουσα. Εντάξει, αυτά είναι παπαριές τώρα. Δεν ξέρω. Πώς μιλάς έτσι, ρε, πώς μιλάς στο καφενείο. Άντε βρε. Μη σου πω και χρόνια πολλά είναι και οι απόκριες τώρα και γιορτάζεις, άντε. Τι λες, άντε, βρε άντε. Τελείωσες, κλείσε. Ακούς, η Μπρούσκα έχει διαγωνισμό καρναβάλιο. Τι μιλάς βρε αγκόπ, μιλάς κιόλας, κλείσον. Κλείσον το καρτούν, κλείσον, φτάνει πολλά μας τα πει. Κλείσον, δικός μας είναι. Πάμε στο τελευταίο, για αυτό το ημίωρο, δικός μας είναι ο Παντελής. Έχουμε ένα φίλο, μην καλείτε, θα ανοίξουμε μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντως, όταν υπάρχει κλίμα καλό, όταν βλέπεις μπαλίτσα ωραία, όταν ο Οργιανός είναι ευχαριστημένος, πηγαίνοντας στο γήπεδο, βλέπεις ότι και τα τηλεφωνήματα είναι χαβαλέ. Η κρίνια πουλάει περισσότερο τα κακά αποτελέσματα. Κάνει λάθος. Βέβαια. Ναι, πρόσεχε όμως. Δεν είναι όμως και ωραία έτσι. Από το να υπάρχει κρίνια. Καλά, βέβαια. Φυσικά. Είναι πιο ωραία ατμόσφαιρα. Είναι δυνατό να μην θέλει. Είναι πιο ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή, καλά είναι να κάνεις εκπομπή. Να κάνω εκπομπή και να έχω χάσει από το να έχω κερδίσει. Αυτό λέω. Δηλαδή, να έχουμε αυτή την ωραία διάθεση και ο κόσμος να βγαίνει να κάνει χαβαλέ. Ο άλλος μας είπε τώρα για την Blue Sky. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτός είναι καρτούν, εντάξει. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό το ωραίο κλίμα. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στον τελευταίο φίλο για το ημίωρο. Καλησπέρα. Χαίρετε, Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Πού είναι ο Τρέγιας σήμερα? Ο Τρέγιας φτιάχνει τα δόντια του εκεί, κάτι γέφυρες, κάτι ρίο αντίριο, κάτι τέτοιο. Αυτό είπε χθες, ρε. Δεν τον άκουσες? Δεν άκουσα, όχι. Δεν θα ξεπαραδιαστεί. Δεν μπορώ να τα προσέχω κιόλα. Ναι. Τι έχουμε φιλικά, για φιλικά ακούω. Εδώ, Νίκος. Σήμερα πήρατε και έχετε χώρο σήμερα, λέτε διάφορα εκεί, έτσι. Έχετε χώρο σήμερα εκεί, ό,τι θέλετε, λέτε, κάνετε. Σήμερα είναι κυτρινόμαυρο. Κοίταξε να δεις. Το παιχνίδι, καταρχήν πιστεύω, το έχεις στον ΟΠΑΠ. Το έχει και εδώ. Ένα 40 και εδώ. Κάπου ένα 40. Ναι. Βάλε 1000 ευρώ να πάρει 400. Καλά 40. Απάντησε μπουγάτσα. Καταρχήν κακός έχει το παιχνίδι αυτό στον ΟΠΑΠ. Πρέπει να το δείξω. Πρέπει να δώσω ένα λεπτά. Αφού το έχει κακός, βάλε ένα 1000 να πάρει 400. Πάω περίμενε. Πάω κατρόμητος. Ένα 40 ο Άσος. 4-20 το χειρό. Απαντώ λοιπόν. Ποτέ δεν έχω παίξει στοίχημα ομάδα άλλη εκτός της δικιάς μου. Εδώ είναι ο Ζάχος. Βάζω μόνο τον Άρη. Οπότε μόνο ο Άρης δεν δίνει φιλικά. Ξαναλέω. Βάζω μόνο τον Άρη. Ποντάρω μόνο τον Άρη όταν τον πιστεύω. Έτσι. Όταν πιστεύω. Και ήμουν έτοιμος να βάλω χρήματα. Όχι πάρα πολλά. Και εγώ σύμφωνα με τον Βαλαντιό μου για το μάτς του Ολυμπιακού της Κυριακής. Άκουσα Σιδηρόπουλο και με έπιασε κρύος υδρότας. Λοιπόν, αλλά και πάλι θα βάλω. Πιστεύεις ακράδαντο ότι είναι φιλικό παιχνίδι? Το πάω κατρόμητος. Ναι. Θα σου πω κάτι. Στο πρώτο γύρο, αν θυμάμαι καλά, είχε λήξει η Χ. 1-1. Εσύ δεν θυμάσαι τι έληξε στο πρώτο παιχνίδι και τα θεωρείς φιλικά. Σου λέω, αν θυμάμαι καλά, έληξε Χ. Λοιπόν, αλλά και με έκανε μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Χ. Θα σου απαντήσω εγώ, Γιώργο. Βέβαια.
Αν την Κυριακή, ας πούμε, έχουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα, φυσιολογικά θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά αν, ας πούμε, ληξυχή, δεν μπορείς να μου βγεις εσύ, Γιώργος, είπαμε, δεν μπορείς να μου βγεις Δευτέρα και να μου πεις, είδες Νίκο, δεν ήταν φιλικό, μας πήρε και ο Ατρόμητος. Ναι, αλλά έχεις και 10 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο μόνος τρόπος για να αποδείξεις ότι δεν είναι φιλικό, δεν πρέπει να κατέβω να φάω και μείον 3 βαθμούς. Ο μόνος τρόπος να αποδείξεις ότι δεν είναι φιλικό είναι να μην δίνεις μισή του ή να παίκτες τον Ατρόμητο, φίλε μου. Ναι. Πάντως. Αλλιώς δεν υπάρχει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ας πούμε, την Κυριακή πάντως, τώρα, Γιώργο, και την ΚΑΠΑ 19 να κατεβάσουμε, φιλικό θα είναι. Πάντως, Γιώργο, περίμενε λίγο. Και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού Άρης, ό,τι και να έρθει, ο Τάσος πηγή πιστεύω, θα, αν έρθει Άσος, θα μου πει χάσατε ο Τεκάρη. Εγώ σου είπα εχθές, Ντρολίνγκ, εσύ κέρδισε με στον Ολυμπιακό και εγώ τα τραπέζια. Όχι, άσε, δεν λέω εσένα. Λέω και για να με τσιγκλείς και να με κάνει, θα μου πει αν έρθει Άσος, θα μου πει έκατσες, έχασες από το αφεντικό. Ναι. Αν έρθει και δύο, θα μου πει στημένο είναι. Θα μου πει στημένο είναι. Αλλά έχει δικαιολογία έτοιμη. Λέω, πιθανολογώ θα μου πει αυτό. Πρόσεξε να δει τι γίνεται τώρα. Εσύ θα σου ανακαλύψω τώρα, επειδή είναι δύο μέρες πριν το παιχνίδι. Εμείς με αυτά που κάνουμε προσπαθούμε να σας τσικλίσουμε να παίξετε το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται, το τσίκλισμα το έχουμε ήδη. Δηλαδή εμείς ας κερδίσετε και εμείς θα πανηγυρίζουμε μαζί σας στα καφενεία. Δεν Γιώργο, ο Άρης το θέλει το παιχνίδι διακαώς. Καίγεται για αυτό σου, το μάτς. Ο Άρης θέλει το παιχνίδι καταρχήν για να βγει τέταρτος. Έτσι, για μένα αυτό είναι. Βγες και δεύτερος. Γιώργο μου, δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς, αν είχε κι άλλο δρόμο το πρωτάθλημα, μπορεί να προλάβαινα και δεύτερος. Δυστυχώς, τον μεγαλύτερο Έλληνα προπονητή τον πήραμε πάρα πολύ αργά και δεν προλαβαίνουμε, Γιώργο μου. 16-17. Από τον Ολυμπιακό πόσο διαφορά έχει? Μεγάλη διαφορά. 16 νομίζω πρέπει να είναι. Είναι τόσο πολύ. Άμα είναι τόσο πολύ, όντως δεν προλαβαίνει. Την ΑΕΚ δεν προλαβαίνει. Γιατί δεν προλαβαίνει? 6 βαθμούς μπροστά είναι η ΑΕΚ. 6 είναι, έχει την ισοβαθμία, γιατί χάσαμε 4-0. Και νομίζω... τι έγινε που έχει την ισοβαθμία? Εντάξει, τώρα περνάτε, κοίτα, αν η ΑΕΚ συνεχίσει αυτά τα... στο πρωτάθλημα, γιατί λογικά θα δώσει το κύπελο το βάρος, αν συνεχίσει αυτά τα χάλια, δεν το αποκλείω κιόλας. Ειδικά αν κερδίσει ο Άρης την Κυριακή, δεν το αποκλείω. Έτσι που λες, Βουγάτσα, το Σάββατο, την Κυριακή, πότε είναι το Κυριακή που είναι το παιχνίδι μας, το φιλικό μας που λες, αυτό το ωραίο το φιλικό, θα έχουμε και εκδηλώσεις και θα μοιράζουμε και γλυκά. Κερδίσουμε, συμφέρει εσάς, ας πούμε. Κατάλαβες. Εγώ θα σε κάνω και μια τελευταία ερώτηση πριν πάμε και στο διάλειμμα, νομίζω. Πάμε, ναι, έτσι, διάλειμμα, μια τελευταία ερώτηση. Συμφωνείς με αυτό που έγινε να παίξει ξένος διαιτητής στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος και στο Ολυμπιακός Άρης να είναι Έλληνας? Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ, γιατί αυτό δεν έκανε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ ήταν απέτηση του Ατρόμητου. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Ατρόμητος που εσύ αποκαλείς μικρή ομάδα έχει μεγαλύτερη επιρροή από εσένα. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει. Μήπως ο Ατρόμητος έχει κάποιους παράγοντες ή κάποιον παράγοντα. Ό,τι και να είναι, έχει μεγαλύτερη επιρροή από εσένα. Ναι, αλλά Γιώργο, ζήτησε από την αρχή και τον γράψαν, όπως γράψαν και τον Καρυπίδη, έτσι. Πρώτο παιχνίδι. Εμείς ΠΑΟ, ούτε κρύο ούτε ζέστη, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που εγώ, όπως αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, έτσι, αγωνιστικά βλέπω την ομάδα μου και δεν φοβάμαι, ας πάνε να με βάλουν διαιτητή και τον Κορδομπούγλου, ξέρω εγώ, από την Ελασσόνα, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Okay, Γιώργο. Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο διαιτητής την Κυριακή. Έγινε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Ζάχο, θέλω να ξαναπώ άλλη μια φορά στο Θόδωρο τον Καρυπίδη. Λοιπόν, Θόδωρε Καρυπίδη, είσαι πρόεδρος του Άρη. Είσαι μεγαλομέτοχος του Άρη. Έχεις ένα τεράστιο λαό δίπλα σου που σε στηρίζει, που γεμίζει το γήπεδο, που είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή στο μέσο όρο εισιτηρίων και θα είναι τρίτος στο τέλος της χρονιάς. Αυτό τι σημαίνει? Κατεβαίνεις με αυτό το όπλο στα χέρια σου και απαιτείς ξένους διαιτητές στα παιχνίδια του Άρη. Δεν σε πετάει ένα κοκαλάκι μόνο με τον Πάγο Περέρα και ο κάθε Περέρα και το δέχεσαι. Ξένους διαιτητές στα ντέρμπι ο Άρης. Ο Άρης είναι τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη, Θόδωρο Καρυπίδη, και το έχεις καταλάβει. Το έχεις καταλάβει κάθε Κυριακή. Δεν το ήξερε, το έχεις καταλάβει κάθε Κυριακή. Σε ένα κατάμεστο χαριλάω, όλη η Ελλάδα θαυμάζει αυτό το λαό από τις τηλεοράσεις, από την κρατική τηλεόραση. Θαυμάζει αυτό το λαό. Μικρά παιδιά στον Εύρο, μικρά παιδιά στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο. Βλέπουν αυτό το λαό και θαυμάζουνε. Έχεις αυτό το λαό δίπλα σου που σε στηρίζει. Σε στηρίζει. Αυτό το όπλο θα πάρεις και θα κατέβεις στον Περέρα και θα του πετάξεις τα μούτρα τα εισιτήρια του Άρη.
Τα εισιτήρια 105.000 μέχρι τώρα. Πάω για 200 χιλιάρικα στα παιχνίδια του Άρη. Δεν μπορεί ο Άρης να παίζει με Έλληνες διαιτητές. Και ο Ατρομητάκος να έχει ξένο διαιτητή. Λοιπόν, Θόδωρε Καρυπίδη. Μετά από αυτό το μίνι ξέσπασμα μπουγάτσα που έχει γίνει κατακόκκινος σαν μπαρμπούνι, πετάξαν οι φλέβες έξω από το πρόσωπό του. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε ψεύω κανένα 20 λεπτό να τα πούμε μέχρι τις 10 η ώρα. Επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Λίγο περισσότερο από ένα τεταρτάκι έχουμε στη διάθεσή μας. Το 2310-287 και 3 οκτάρια και το 6945-287 και 3 οκτάρια δικό σας. Αν έχουμε φυσικά γραμμές, θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Έχουμε ήδη, δεν έχω πρόβλημα να πω. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Επισημώ μπουγάτσα, δυο φορές τη εβδομάδα να τον ακούω, τέλος. Δυο φορές. Δυο, τρεις, πέντε, όσες γουστάρει ο μπουγάτσας. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μπουγάτσα, ξέρεις ποιος είμαι. Ποιος. Γιαννούλης Στέλιος. Έλα ρε Στελάρα, έλα αγόρι μου, έλα. Νόμιζα ρε φίλε, έτσι που το είπες θα πεις ότι είμαι ο Σπανακοτηρόπιτας, αλλά εντάξει. Όχι ρε φίλε. Μπουγάζει, ναι, ξέρω. Πώς θα γίνει να σ' ακούμε ρε φίλε, έλα, μπορείς να θέλεις ωραία. Α, δεχτεί πρόταση εδώ από το Λίμπερο και να έρθει. Πέρα με τηλέφωνο ρε, πέρα με τηλέφωνο. Ναι, ναι. Σου κάνει πριβέ εκπομπή. Πάμε για διπλό. Φιλαράκι, Στέλιο, να σου πω κάτι. Αυτό που είπα πριν στο Ζάχο. Ναι, μεν με το Χαραλαμπίδι τότε είχαμε κατακριουργηθεί και είχαμε καλή ομάδα. Είχαμε ομαδάρα, αλλά και ο Ολυμπιακός τότε Ζάχο είχε καλή ομάδα και δεν το πολύ πιστεύαμε. Ναι. Ενώ τώρα το πιστεύεις γιατί και ο Ολυμπιακός είναι για γέλια και δεν καίγεται σε εισαγωγικά. Και εμείς είμαστε. Και δεν καίγεται σε εισαγωγικά γιατί το έχουν πάρει απόφαση το χάσα το πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε, έχουμε σε φόρμα, το πιστεύουμε και θέλουμε το μάτς. Αν μα παίξει. Αυτοί πιστεύουν ότι χάσαν το πρωτάθλημα. Αυτοί πιστεύουν ότι θα κυνηγάνε τον Πάουκ. Όχι, όχι, τελειώσαν. Τελειώσαν 10 βαθμοί διαφορά. Ο Πάουκ δεν μπορεί. Δυστυχώς ο Πάουκ δεν θα χάσει πουθενά όπως δείχνουν τα πράγματα. Και να χάσει. Τι, και 7, να χάσει ένα μάτσι. Πρέπει να χάσει 3 παιχνίδια. 7 βαθμούς και έχει και 3 βαθμοί ο Πάουκ. Και δεν στο πρόγραμμα του Πάουκ και του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι ο Άρης, αν ο Άρης έχει μια διαιτησία 50 και όχι να δούμε καμιά βουτιά. Όχι σαν τα προχθεσινά. Αν έχει. Άκουσε με. Για να το πω, εγώ τον αποκρυπτογραφώ καλύτερα αυτόν. Ναι. Αν ο Άρης έχει 50 διαιτησία, είναι 50-50 το αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ είναι το πιστεύω. 50-50. Σιγά τώρα την Μπαρτσελόνα. Εγώ και με χ, άμα φύγω από εκεί μέσα, είμαι ευχαριστημένος. Ρε φίλε, μπορεί να φύγεις με χ και να λες να κάνεις σταυρός και να λες είμαι ευτυχισμένος. Μπορεί να φύγεις και χ και να είσαι δυσαρεστημένος. Ανάλογα, ναι, ναι. Ανάλογα το παιχνίδι πώς θα πάει. Τέλος πάντων, να δούμε. Κυριακή κοντινή. Να είσαι καλά. Γεια σου, με την νίκη και να ακούμε μπουγάτσα. Μπουγάτσα. Εντάξει, ρε φίλε, τον ακούμε τον μπουγάτσα. Γεια σου, αγόρι. Θα τον φέρουμε εδώ πέρα. Έχουμε φίλο. Στον επόμενο, καλησπέρα. Αυτό έλειπε να μην έχουμε. Τι λες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου αν θέλεις. Χρήστος. Έλα, Χρήστος, ακούμε. Λοιπόν, τέτοιο επιτυχιακό δίδυμο δεν μπορούσα να το χάσω με τίποτα. Δηλαδή, τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο και με χαρά σας ακούω και τους δύο. Μου θυμίζει και παλιότερες έτσι ωραίες εκπομπές. Με τον Νίκο πολλά χρόνια ραδιοφωνικά. Πρώτη φορά έτσι, κάναμε. Πώς είναι το όνομά σου, Χρήστο. 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 Με τον Ζάχο, θυμάσαι Ζάχο το 9, τον Ιούνιο του 9 είχαμε κάνει. Ναι. Τότε στα αθλητικά νέα. Μαζί πρώτη φορά μας φώναξε τότε πρόεδρος της ομάδος και κάναμε. Και αν θυμάμαι καλά, τότε είχε και πολύ μεγάλη ακροματικότητα η εκπομπή μας. 12-2 κάναμε τρεις μήνες, μετά πήγαμε. Ναι. Όπου τι ήταν εκείνο και το πρωί 6 ώρα δούλευα. Δύο βέβαια δεν τελειώναμε ποτέ. Τελειώναμε τρεις παρά. Ναι, ναι, ναι. Ωραίες εποχές, ωραίες εποχές. Μακάρι που και που έτσι να βγαίνει το πρόγραμμά σας και να σας ξανακούμε έτσι. Κοίτα, τον Νίκο ποτέ. Εσένα σε ακούω και σε γουστάρω γιατί είσαι, πώς το λένε, ακρίταση εκεί μέσα. Σε εκείνο διγενής, το ραδιόφωνο. Διγενής. Ναι, είσαι ακρίτας, παλεύεις με τα θηρία εκεί που, στο σταθμό. Στο κυτρινό μαύρο Λίμπερο, άσε παρακαλώ. Ναι, καλά. Εκείνος ο μεσημεριανός που είναι. Τον είχα και στο σχολείο στις, ένα χρόνο μικρότερος μαθητής, ήταν τέλος πάντων. Πάμε στα του Άρη. Λοιπόν, το μόνο που φοβάμαι παιδιά είναι να μην φάμε καμιά κόκκινη. Αυτό και μας επηρεάζει τα επόμενα παιχνίδια, κοίτα. Τίποτα άλλο. Κόκκινη, τι εννοείς, άδικη, άμα είναι δίκαιη. Ναι. Το κλασικό, κίτρινη κάρτα στο πρώτο 20 λεπτό σε κάποιον καλό μας παίχτη. Και Χρήστο, από εκεί και πέρα και γύρω στο 55 τη δεύτερη κίτρινη και αντεγιά. Χρήστο, επειδή μη είπαμε, δεν ξέρω, δεν άκουσες από την αρχή. Όχι, είπαμε δεν για το Σιδηρόπουλο, ναι. Εντάξει, ανεβαίνει η εκπομπή, αύριο νομίζω θα ανέβει. Είπαμε εδώ πέρα με τον Νίκο, σχολιάσαμε. Πιστεύω ότι ο Σιδηρόπουλος, παρότι στο παρελθόν μας έχει σφάξει κάποιες φορές, δεν έχει λόγο, λέω,
Λέω, θέλω να πιστεύω, δεν έχει λόγο πλέον να αδικήσει. Είναι ένα παιχνίδι, πιστεύω εύκολο θα είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει χάσει το πρωτάθλημα, ο Άρης εμφορμαρισμένος, δεν έχει λόγο να αδικήσει. Έχει λόγο. Λέω έχει, εγώ. Έχει λόγο να είναι αρεστός, να είναι αρεστός στα μάτια του κυρίου Μαρινάκη. Μπορεί να ξεφτυλιστώ την πεποίθησή μου. Να είναι αρεστός στα μάτια του κυρίου Μαρινάκη. Αλλά είναι και καριερίστας. Είναι και καριερίστας. Ναι, γιατί ο κύριος Μαρινάκης. Χριστό, δεν λέω ότι θα γίνει έτσι. Λέω, είναι η αίσθησή μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Έχει και επιρροές από το Ροστόφ. Μην το ξεχνάς αυτό. Οι επιρροές από το Ροστόφ τι θα είναι, υπέρμαστα είναι. Τι θα θέλει να χάσει ο Άρης. Το Ροστόφ προστατεύει ναι. μια ομάδα που είναι στη Νέα Χαλκιδόνα Αθηνών. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αν θυμάσαι έτσι. Καλά. Οπότε έτσι. Τους βολεύει ναι, αλλά... όλους η Χαλκιδόνα κοίτα. Να βγει. Χριστό, ξεχνάμε κάτι. Να δούμε πρώτα αύριο, γιατί πέραν της πλάκας τώρα και του καλαμπουριού που κάνουμε με παοξίδες και παοξίδες πειράζουν εμάς, πρέπει να δούμε αύριο την κλήρωση. Διότι αν ο Άρης βγει πέμπτος, τον ενδιαφέρει η κλήρωση η αυριανή. Αύριο γίνεται κλήρωση στο κυπέλλο, αν θυμάμαι καλά. Παρασκευή. Να δούμε την κλήρωση. Για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει. Θα σου πω. Γιατί αν πάρει το κύπελο, λέμε η Λαμία. Η Λαμία πάρει κύπελο. Ή η Τρίπολη, γιατί να μην το πάρει. Λέμε ρε φίλε, μία στις χίλια. είναι τρελό. Καλά, εντάξει. Άστο, υπάρχει μία. Η Ελλάδα πήρε Euro, ρε. Euro πήρε η Ελλάδα τώρα και μου λες αν δεν πάρει Λαμία. Πάρει κύπελο, Λαμία. Εντάξει. Το ξέρω ότι είναι μία στο εκατομμύριο ή είναι μία στο εκατομμύριο. Αν το πάρει, η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη, εντάξει. Τι είναι αυτό, με έδωσε παιδιά. Χριστό, με έδωσε το αυτοκίνητο, τα κλειδιά. Το αυτοκίνητο πάρει. Εντάξει, άμα πάρει η Λαμία εκεί, το ξέρω ότι δεν θα το πάρει. Έλα, ρε. Το ξέρω ότι δεν θα το πάρει. Έλα, λέω ότι άμα παίξει, πέσει αύριο πάω ΚΑΕΚ, σημαίνει ότι μία από τι Τρίπολη Λαμία θα είναι στο τελικό. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Και για να βγει η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει ναι, το κύπελλο. Θα πρέπει να το πάρει. Εντάξει, και σου λέω Ολυμπιακό Λαμία, 28 τελικέ. 10 δοκάρια που είναι ο λόγο, τέταρτο ούτε... χαμένο πέναλτι, μία φάση γκολ. Βέβαια, κακώ το συζητάμε γιατί ο Άρης θα είναι τέταρτο. Οπότε... Εντάξει, γι' αυτό ο Άρης σα κάνει ότι μπορεί να βγει τέταρτο. Αυτό, κοίταξε, γι' αυτό είναι η όλη ανησυχία μα. Γιατί μήπω θέλουν να μα έχουν το Ροστόφ, ειδικά να μα έχει την πρίζα. Καταλαβέ. Δεν νομίζω να βολεύει. Το πρωτάθλημα θέλουν αυτοί. Του χρόνου μπορεί να του ενδιαφέρουν αυτά που λε φέτο. Δεν νομίζω το πρωτάθλημα. Εδώ στη Γάμα ήμασταν και ο άλλο χόρευε με πέντε ώρε καλά, ξημερώματα. Πουλούσε ο Παδηλίκη τώρα, εντάξει. Έξω από το γήπεδο το δικό μα. Τι ταλκά έχουν. Στου παοξίδε μετράνε αυτά. Τουλάχιστον όχι σε όλου. Στου περισσότερου αυτά μετράνε. Του αρέσουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να το αλλάξουμε αυτό τώρα. Οπότε δηλαδή μην νομίζει ότι εμά μα έχουν έξω από τον. Άσε τι λένε. Στο μυαλό του μα έχουν συνέχεια. Εντάξει, δεν διαφωνώ πολύ. Λοιπόν. Αυτός είναι ο μόνος ενδιασμός. Κατά τα άλλα νομίζω ότι όλοι πλέον έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δεδομένο. Η κριτική που ασκήθηκε και στον προπονητή πιστεύω από την πλειοψηφία ήταν καλοπροαίρετη, γιατί στην αρχή δεν βλέπαμε μπάλα. Ό,τι βλέπουμε σφυρίζουμε, φίλε. Ακριβώς. Αυτό που βλέπαμε μας ανησύχησε όλους. Τώρα μας έχει τα αποτελέσματα και η προσπάθεια συνολικά της ομάδας και του προπονητή μας έχει ηρεμήσει, μας έχει χαροποιήσει. Γι' αυτό θέλει η Χρήστο. Γι' αυτό θέλει υπομονή. Υπομονή στον προπονητή, δηλαδή να του δώσουμε. Όχι τον Παντελίδη συγκεκριμένα, τον οποιοδήποτε προπονητή. Να του δώσουμε μια χρονική περίοδο έτσι, να μπορέσει να φτιάξει να κάνει έργο. Τον Ερέρα δεν το είπε αυτό. Τον έδωσα, φίλε, το καλοκαίρι ήρθε ο Ερέρα. Ο Ερέρα ήρθε τον Ιούνιο, έκατσε 6-5 μήνες. 5 μήνες και τι έκανε. Τι έκανε. Αλλαγές στο 85, 3 αλλαγές στα Γιάννα στο 85. Σε παρακαλώ τώρα. Ποιο Ερέρα τώρα. Και είδε τι, πήγε στη Λασπάλμα, τον διώξαν και από εκεί. Εάν ήταν καλός, και λέω, εάν ήταν καλός προπονητής, θα τον διώχναν και από εκεί. Είναι ένας μέτριος Ισπανός προπονητής. Νομίζω ότι ήταν, παιδιά, νομίζω ότι ήταν περισσότερο ένας καλός μάνατζερ. Μάνατζερ ήταν. Ένας μάνατζερ. Έπαιξε, λέει, οι επιλογές του δεν ήταν κακές, εντάξει. Να τα λέμε. Πολύ καλές ήταν. Ναι. Πολύ καλές ήταν οι επιλογές. Θα σου πει ο άλλος ο Διαμαντόπουλος. Έπαιξε, λέει, στην Λίβερπουλ. Συγγνώμη, εάν δεν κάνω λάθος. Βοηθός, δε, τι έπαιξε. Ρε, ναι, ήτανε, όταν σήκωσε το Champions League. Κουβαλούσε τις βαλίτσες του Μπενίτεθ, εγώ θυμάμαι. Τι τις βαλίτσες του Μπενίτεθ κουβαλούσε. Είδε στη φωτογραφία και κουβαλούσε. Γκρουμ. Οκ, Χριστό, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο να κλείσεις. Καλό βράδυ να σας ακούσω. Να σε καλά, Χριστό. Να σε καλά. Εσένα να σε ακούμε, είπαμε, είσαι ακρίτας, αγόρι μου, ακρίτας διγενείς, εδώ πέρα. Να σε καλά. Σύνορα πολεμάς. Να βγαίνεις να σε ακούμε πιο τακτικά, Χριστό. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο, καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, το όνομά σου. Δημήτρης από Μάντσεστερ. Εσύ είσαι ρε καρτούν.
Τι κάνετε, ρε παιδιά. Ο Δημήτρης. Ω, φλαράκι μου. Μπακαλού. Πού είσαι, αγόρι μου. Μπακαλού. Μπακαλού. Καλά, καλά, αγόρι μου. Χαρά, τώρα τι έχεις να πεις που πήγες στο Μάντσεστερ και πετάει Μάντσεστερ. Πετάει τρόπο σου λέει. Εντάξει, μωρέ, τώρα θα στείλουμε σε κάνα τσάμπε λίγα και καθαρίσουμε. Μην μιλάς τώρα. Τι έγινε τώρα χθες εκεί που είσαι. Η Μάντσεστερ έπαιξε. Χαμός. Με τα τσικό. Σήμερα με ένα χαμόγελο στα χείλη ήταν. Καλά, αφού το Μάντσεστερ είναι όλη η City μέσα. Παρεμπιπτόντως είδα χθες το παιχνίδι. Εγώ έξω από το Μάντσεστερ δουλεύω, ρε φίλε. Ναι. Μέσα στο Μάντσεστερ που μένω, ναι. Όλη η City είναι. Καλά, εντάξει, άτε, είσαι μεγάλο καρτό. Κάτσε, αυτός είναι εκεί, εσύ ξέρεις. Τρεις μέρες ήμουν εγώ. Αυτός είναι εκεί, μένει συνέχεια. Τι, τώρα πήγε αυτός. Εγώ πήγα νωρίτερα. Νικόλα, τρεις μήνες. Ναι. Έλα, Νικόλα, ξέρεις ότι έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη για τον προηγούμενο Ευρωπονητή. Ναι, και όχι μόνο, συμφωνούμε σε πάρα πολλά όσον αφορά τα θέματα του Άρη. Τα καρτούν συμφωνούν μεταξύ τους, έχετε δίκιο. Να πω λίγο κάτι. Ζάχος, το έχω ξαναπεί εσένα. Για μένα είχε τελειώσει χρονιά εδώ και καιρό από τότε που αποκλειστήκαμε από το κύπελλο, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγούμε Ευρώπη. Και όλοι λίγο πολύ έτσι νιώθαμε, φίλε. Ήθελε τρομακτική προσπάθεια να μην βγει Ευρώπη ο Άρης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό που δεν μπορεί να βγει Ευρώπη και με τον Πανετολικό και την Ξάνθη. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ είμαι της άποψης ότι το φετινό υλικό ήταν για πολύ παραπάνω και πριν την ενίσχυση του Ιανουαρίου που ήταν διάβαζα, πάρα πολύ σημαντική βέβαια, εγώ θεωρώ το μάτς της Κυριακής κομβικό για ποιο λόγο. Ως προς τι κομβικό. Θα πω. Ναι. Χρειάζεται ο Άρης ένα μεγάλο διπλό, ρε φίλε. Δεν διαφωνώ. Σωστό. Για να πάρει σωστό ψυχολογικά τα πράγματα για την επόμενη χρονιά. Σωστό. Να καταλάβει δηλαδή ο οργανισμός Άρης ότι έχει την οντότητα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα. Σωστό. Καλά, αυτό μπορεί να το καταλάβει και νομίζω πρέπει να το ξέρουν ήδη τουλάχιστον οι Έλληνες και να το περνάνε και στους ξένους. Ότι μόνο που παίζει στον Άρη αυτό είναι δεδομένο που λες. Πρέπει, δεν έχεις ακούσει από την αρχή, πρέπει αυτή η ομάδα στα επόμενα χρόνια να αρχίζει να διεκδικεί αυτό τουλάχιστον το τίτλους. Και να καταλάβουν οι διάφοροι γραμμένοι και οι διάφοροι Περέιρες ότι ο Άρης γύρισε και είναι δυνατός. Και είναι δυνατός. Βέβαια. Να το καταλάβουν και αυτοί. Ότι ο Άρης είναι δυνατός, έχει το λαό κοντά του, έχει δυνατή ομάδα, έχει ένα μεγαλομέτωχο που είναι κοντά στην ομάδα, είναι κοντά στην ομάδα. Να καταλάβουν και να του δώσουν αυτά που αξίζει, αυτά που δικαιούται ο Άρης. Και όχι να παίζει με Έλληνες διαιτητές, Ολυμπιακός Άρης, το ντέρμπι της Ελλάδος την Κυριακή, που θα το βλέπουνε, θα το βλέπει ολόκληρη η Ελλάδα και οι Έλληνες του εξωτερικού. Εκατομμύρια Έλληνες του εξωτερικού θα στηθούν στη τηλεοράση να δουν το Ολυμπιακός Άρης και να παίζει Έλληνας διαιτητής. Είναι απαράδεκτο. Έτσι είναι, ρε φίλοι, τώρα δεν το συζητάμε. Και απλά το θεωρώ πολύ κομβικό γιατί όπως έχω πει ξανά στο Ζάχο. Εγώ θεωρώ ότι κύπελο ο Άρης θα πάρει όταν αποκλείσει ένα μεγάλο αντίπαλο πρώτα. Αποκλείαμε τα λιμά, πηγαίναμε στον τελικό, χάναμε. Δεν θέλω εύκολες κλήρωσες, θέλω να αποκλείσουμε μεγάλο συμβασμό. Δεν μπορείς να πάρεις κύπελο χωρίς να αποκλείσεις ή να κερδίσεις κάποιον μέσα στον τελικό. Δεν γίνεται αυτό. Αποκλείαμε τώρα το ΕΓΑΛΕ. Καλά, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Δεν θέλω τώρα. Δεν θέλουμε αλλά να μπούμε. Φέτος ήταν όντως πολύ μεγάλη ευκαιρία, ρε γάμο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία ήταν. Okay. Γιατί είναι και η ομάδα τώρα σε πολύ καλό φεγγάρι. Ειδικά μπορούσε να τύχει κανένα Παναθηναϊκό, καμιά ΑΕΚ να τους καθαρίσει. Δεν υπάρχουν φέτος. Δεν υπάρχει ΑΕΚ. Τώρα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, σε κλείνω με αυτό. Θα πας, δεν ξέρω πότε παίζει. Θα πας να πάρεις από την boutique της Manchester ένα κασκόλ της Manchester παρότι είσαι Liverpool. Πάλι κασκόλ θέλεις, ρε, και την άλλη φορά δεν σου πήρα. Δεν θέλω κασκόλ, εγώ έχω. Δεν θέλω κασκόλ. Λέω, θα πας να πάρεις για σένα ένα κασκόλ της Manchester και όταν παίξεις με τη City θα παρακαλάς να μην χάσει. Κατάλαβες? Για να δεις τίτλο μετά από 30 χρόνια. Από εμάς κρέμεστε. Άκου. Ναι. Να σου πω αυτό και να κλείσω. Αυτό εδώ. Γρήγορα. Έχουμε τον όλοι εδώ φίλο. Λένε ότι θέλουν να το πάρει η City, ρε φίλε. Είναι καρακομπλεξάρες. Φυσικά, η City έχει 5 και η Liverpool έχει 18. Φυσικά θα θέλουν η City. Καρακομπλεξάρες. Καλά σας κυγιόμαστε. Κλείστε το κάρτο. Φιλιά. Στον τελευταίο φίλο, ευχαριστούμε. Πάντως, ναι, στον τελευταίο μην καλείτε άλλο. Τώρα που είπα, χάσαμε πολύ μεγάλη ευκαιρία να ρίξουν ένα ξάμπαλο στην ΑΕΚ. Ναι, και τι θα γίνει. Μια ζωή τα χανούμια θα το θυμόντουσαν αυτό. Τα 6-0, μια ζωή θα το θυμόντουσαν αυτό. Ωραία. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Λοιπόν, στον τελευταίο. Καλησπέρα. Έλα, μάγκες. Έλα, φίλε. Ακούτε? Ναι, το όνομά σου θες. Ο Γιώργος είμαι από Στουτκάρδη. Έλα, Γιώργος, ακούμε. Γιώργο. Με το φίλο τον Νίκο είχαμε μιλήσει την άλλη φορά που ήταν στην εκπομπή, φίλος Τάσου. Ναι. Θέλω λίγο να αναφερθώ για τα δυο τα ματσάκια, γιατί έχω μια διαφορετική γνώμη. Σε ακούμε. Εγώ θα σου πω καταρχήν ότι πρώτα απ' όλα είμαι αντιολυμπιακός και μετά είμαι αντιαριανός. Πρώτα αντιολυμπιακός.
αντιολυμπιακός και μιλάμε με μεγάλη, με μεγάλη άνεση, το λέω. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπεται χρόνων? Για να... Εγώ είμαι 44. Α, εντάξει, δεν είσαι μικρό, εντάξει. Έφυγα 16 χρονών έφυγα. Α, έχεις πολλά χρόνια στο εξωτερικό, εντάξει. Ναι. Έχεις πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία, έχω παίξει και μπάλα και άλλο ήθελα να πω. Παιδιά, εγώ θα γούσταρα πραγματικά να πάρετε ένα αποτέλεσμα. Όχι ότι δεν με νοιάζει, αλλά δεν γουστάρω αυτή τη βρώμικη ομάδα εκεί κάτω. Αυτό είναι το σκεπτικό μου, το δικό μου. Καλά, αυτή εντάξει. Τη βρώμικη την ομάδα δεν τη γουστάρω με τίποτα. Εσείς παίξατε καλή μπάλα, πιάσατε ένα maximum με εμάς που δεν το περίμενα. Θυμάσαι, βάλαμε και ένα στοίχημα. Ναι, ναι. Και το στοίχημα αυτό εδώ θα πάμε εκεί στο μαγαζί του Νίκου, γιατί με είπε καλά λόγια. Α, να το γνωρίζεις κιόλας. Ωραία. Ναι. Και γουστάρω να παίξετε μπάλα. Πραγματικά όμως να παίξετε παθιασμένα όπως παίξατε και με εμάς. Πιστεύω το ίδιο και καλύτερα θα παίξουμε. Έτσι πιστεύω. Τώρα θα το δούμε. Αν δω, γιατί εμένα σου είπα στο ματσάκι το 1-1, σου είπα ότι. Έτσι πως το έπαιξε ο προπονητής σας πολύ έξυπνα, ήταν το match carbon με τον Ατρόμητο μέσα στην Αθήνα στο πρώτο ημίχρονο. Ακριβώς το ίδιο στήσιμο έκανε και ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Πλόκαραν τα του μας, βραχικυκλώσαμε και δεν παίξαμε μπάλα. Πήρατε το 1-1, εντάξει, άσχετα πώς και τι. Κυριακή κοντή γιορτή, εδώ είναι, να δούμε και τα δύο μάτς. Να παίξετε μπάλα και άμα... Γιώργο, πάντως σε τιμά αυτό που λες. Ότι θα είσαι με τον Άρη, θα υποστηρίζεις τον Άρη και θα χαρείς αν ο Άρης πάρει την νίκη. Είναι, ρε, φίλε. Πάρει την νίκη. Ναι, και φίλε, εγώ ξέρω πολλούς παοξίδες, πάρα πολλούς, ναι. που είναι κατά του Άρη. Πάρα πολλούς ξέρω, δεν ξέρω που είναι κανένα, κατά του Άρη. Πραγματικά, πάρα πολλούς ξέρω που είναι κατά του Άρη και είναι, σου λέω. Και μπορεί να μην το λένε. Για την Κυριακή. Γενικά. Άστο γενικά. Για την Κυριακή σου λέμε. Ακούστε με λίγο. Δεν είπα ότι θα είμαι με τον Άρη. Απλά λέω ότι τον Ολυμπιακό το συγχαίρομαι σαν ομάδα. Εντάξει. Okay. Παίξτε μπάλα και κερδίστε. Να είσαι καλά, μα Γιώργο. Να είσαι καλά. Έγινε, καλό σου βράδυ. Φυσικά και θα παίξει ο Άρης και φυσικά θα το ζητήσει το μάτς. Όχι το να μην χάσει, θα το ζητήσει να κερδίσει. Θα ζητήσει. Τώρα το τι θα καταφέρει θα το δούμε μέσα στο γήπεδο και οι παράμετροι φυσικά υπάρχουν σε όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια όπως υπάρχουν και σε αυτό. Να δούμε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άσχετο. Το 9 το κάναμε εκπομπές στα αθλητικά νέα. Στέλνανε πολλά SMS. Τώρα δεν υπάρχει. Το Facebook ήταν μόλις είχε ξεκινήσει το Facebook. Το 9, ναι. Δεν είχε τότε. Τότε ήταν όλα SMS. Τότε καταρχήν μιλάμε είναι προ-κρίσης. Ναι. Θυμάμαι, έχω μια εκπομπή δικιά μας που διαβάζω μηνύματα. Πρέπει να είχαμε 70-80 μηνύματα. SMS. Όχι στο Facebook. Στο SMS. Facebook. 1,5 ευρώ δηλαδή έδινες. 1,24. Ναι. 1,24. Όπως είναι και τώρα. Καμιά 70 τότε που θυμάμαι με τον Αμπρέο που περιμέναμε. Ναι. Σταματάω και λέω: Καμός. Παιδιά, συγγνώμη, να σταματήσω λίγο. Εσύ δεν διάβαζες φυσικά ποτέ μηνύματα, όλα εγώ τα έκανα. Στα μηνύματα εννοώ, την εκπομπή μαζί ήμασταν. Δεν διάβαζες ποτέ. Σου έλεγα: πες το email της εκπομπής www και τελείωνες εκεί. Δεν τα έβλεπα. Τι? Δεν έβλεπα κοντά. Ρε. Δεν έβλεπες το 9 και τώρα βλέπεις. Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα, να κάνουμε και την αποφώνηση να μπουν και οι δύο. Τα δύο φλαράκια μας που ακολουθεί η εκπομπή. Αριανάκια. Ένας Αριανός, ένας Πάουξης. Νίκος Μοσκοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον. Όταν σε στέλνουν μήνυμα και σου λένε κύριε Ζάχο, καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες. Καταρχήν. Έτσι. Φιλαράκι μας ο Γιάννης. Κύριε Ζάχο, μου αρέσει που σας ακούω. Καλές εκπομπές και σε ένα χαιρετίσμα θα στέλνει. Η ανεψούλα μου, έχω ανεψιά, μοντέλο να ξέρεις. Σε ακούω, λέει Θείο. Ο θείος είμαι εγώ. Και εδώ το φλαράκι μας, ο Στέλιος ο Παπαντονίου, ο οποίος είναι η πρώτη αλλαγή όταν λείπει ο Τάσος, ο Παοξής, το φλαράκι μας ο Στέλιος. Ναι. Κάτσε να διαβάσω αυτό που έγραψε. Την καλησπέρα μου στην κυτρινόμαυρη μαρμίτα για σήμερα. Απλώς για αυτό που είπε ο Νίκος για τους δανεικούς, όποια ομάδα και αν είχε τη δυνατότητα να το κάνει, θα το έκανε, είτε μιλάμε για τον Πάοκ, τον Άρη και πάει λέγοντας. Συμφωνώ με τον Νίκο και ο Άρης αν είχε τη δυνατότητα. Βασικά, αυτό είναι και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο. Να διαβάσω και τον, για τον Πορκίτο. Δηλαδή πιστεύω ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, και ο Άρης αν θέλει να πάρει πρωτάθλημα, κάπως έτσι πρέπει να το πάρει. Δηλαδή πρέπει να κατακτήσει την ΕΠΟ πρώτα, να έχει κάποιες δικές του ομάδες να δίνει, να τροφοδοτεί. Με δανεικούς. Ναι, με δανεικούς. Έτσι λειτουργεί εννοώ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να το αλλάξει κάποιος αυτό που δεν γίνεται. Πρέπει, την άποψή μου την έχω πει, αν θέλουμε καθαρό ποδόσφαιρο, γιατί μπορούμε να το κάνουμε και από αύριο κιόλας. Απλά κανείς πιστεύω δεν το θέλει αυτό. Όποιος έχει τη δύναμη
δεν τη φυλάει για τους άλλους. Εξωαγωνιστικά δηλαδή. Ναι, όποιος έχει τη δύναμη, αν εσύ είσαι δυνατός, θα πεις να φυλάξω τη δύναμη. Δηλαδή, άμα μου. Παίζω εγώ μπαλάρα μέσα στο χόρτο. Εντάξει, μπορεί να γίνει μια φορά ρενικό, ναι. Θα είναι φωτοβολίδα και θα ναι. Είναι τέτοιο. Τα συμφέροντα πλέον είναι τεράστια, δεν μπορείς. Αν δεν κάνεις κάποια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άμα είμαστε στην Αγγλία, που ζει ο Μπακαλούμης, θα σου λέγα άλλα πράγματα. Γιατί εκεί υπάρχουν και πολλοί που βάζουν και χρήματα, εντάξει, και η ομάδα είναι και άλλα τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω για Πορκίτο, να κάνουμε αποφώνηση. Να ευχαριστήσουμε το Πορκίτο Ψητοπολείο που για άλλη μια βραδιά ήταν εδώ βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά. Και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός ή Κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρυς και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτο. Και το delivery στο 23 10 5 25 55. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση. 10% σε κάθε παραγγελία. Λοιπόν, Νίκο, επίλογος, καταρχήν να σε ευχαριστήσω τώρα τα τυπικά, ξέρεις. Ναι. Εσύ γιατί με ευχαριστείς. Παρέα με κράτησες. Με κάλεσες. Να σε, καλά. Πάμε. Στεναχωριέμαι που δίνει ο φίλος μας εδώ πέρα, τον πειράξουμε λίγο. Εντάξει. Τον πειράξει. Τον πειράξω, βέβαια. Ναι, εντάξει, τον πειράξω, γιατί όχι. Κερδίσουμε, αν κερδίσουμε την Κυριακή, βγες Δευτέρα και σκίστρο. Γιατί λέει, θέλω να δω, ρε. Να, θέλει να δει. Να δούμε. Εντάξει. Τίποτα, εγώ θέλω να ευχηθώ στην ομάδα μας. Την Κυριακή να πάρει το διπλό, το πιστεύουμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω, όχι μόνο εγώ, πιστεύω οι περισσότεροι Αργιανοί πιστεύουν ότι ο Άρης μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και γιατί όχι και την νίκη. Φυσικά. Μπορεί να το κάνει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν βλέπεται και δεν το λέω εγώ. Όλη η Ελλάδα βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα. Από ό,τι έχω ακούσει, θα έχει και κάποιες ελλείψεις. Δεν ξέρω αν ισχύει, Ζάχο. Μία έλλειψη που, καλά που το δίνεις. Ναι. Ο Τωροσίδης είναι ένα μήνα έξω. Πιστεύω είναι έλλειψη για μας όμως αυτή και όχι για τον Ολυμπιακό. 37 χρονών είναι το παιδί, δεν μπορεί. Θεωρώ καλό να έπαιζε ο Τωροσίδης. Ειδικά από εκεί θα είχε τον. Μόνο αυτός δηλαδή δεν είναι. Μία έλλειψη έχει μόνο. Γιατί άκουσα ότι. Δεν ξέρω για τον Φορτούνη, δεν διάβασα. Για μένα ο Τωροσίδης είναι έλλειψη για τον Άρη. Και εμείς βέβαια έχουμε μια πολύ σημαντική έλλειψη. Είναι ο Ντιγκίνη, ο οποίος τραυματίστηκε δύο εβδομάδες. Δηλώθηκε και να εκτίσει αυτό, γιατί δύο εβδομάδες έλλειψη τουλάχιστον. Δύο εβδομάδες είναι μεγάλη έλλειψη για τον Άρη. Αλλά πιστεύω ο Σάββας ο Παντελίδης θα κάνει τις αλχημίες του. Έχει. Και η ομάδα πιστεύω θα χτυπήσει. Θα χτυπήσει και θα μας κάνει να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη νίκη. Μια μεγάλη νίκη, ναι, θα σας περιμένω. Όπου θα γίνεται βέβαια ένα μικρό Βικελίδης την Κυριακή. Θα μας κρατήσεις τραπέζι, Μπουγάτσα. Λάτε γρήγορα. Λάτε γρήγορα, γιατί. Θα μας βάλεις έξω. Έξω. Ναι, 27 βαθμούς θα έχει το Κυριακή. Τι είσαι, ο Αρναούτο, θα γιορτάζει και ο Θεός. Λοιπόν. Λοιπόν, και να είμαστε τη Δευτέρα εδώ να πανηγυρίσουμε. Έτσι. Χαρούμενοι και να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στην τέταρτη θέση. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση στη συγκεκριμένη εκπομπή και τον Νίκο τον Μπουγάτσα, όπως φυσικά και τον Ιωάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Έρχονται Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 12. Από μένα, τον Νίκο και τον Γιάννη, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.